πούμε στα θέματα αυτά που θέλουν 22 κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να αποχωρήσουν. Πάμε στο 19ο. Τροποποίηση της υπαρίθμων 88-765 κάθετος 2012 σύμβασης. Έχετε διαβάσει την εισήγηση? Ερώτηση, κύριε Μαγιάκη. Και εσείς, κυρία. Τοποθέτηση ή ερώτηση? Τοποθέτηση. Εσείς, ερώτηση. Ο κύριος Μαγιάκης. Το πρωί απευθύνθηκα στις υπηρεσίες και ζήτησα να μου δώσουν κάποια συνημμένα τα οποία αναφέρονται μέσα στην απόφαση. Δυστυχώς, η κυρία Μπαρακτάρη είχε άλλη ασχολία, δεν μπόρεσε να... Σας παρακαλώ λίγο. Όχι εσείς, όχι εσείς. Ο κύριος Ζήκος ενοχλεί. Εγώ το λόγο. Ρίλαε, ερώτηση έχεις? Ερώτηση. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαγιάκη, συγγνώμη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ζήτησα το πρωί ορισμένα έγγραφα τα οποία περιέχονται μέσα στην εισήγηση και που δεν ήσατε συνημμένα στο φάκελο που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απευθύνθηκαν στην κυρία Μπαρακτάρη. Δυστυχώς, η κυρία Μπαρακτάρη είχε άλλες υπηρεσιακές ασχολίες εκείνη τη στιγμή. Άρα θα ήθελα την κυρία Μπαρακτάρη, μια και είναι παρούσα εδώ απόψε, να μας ενημερώσει για δύο πράγματα. Πρώτον, σε τι αναφέρεται η συγκεκριμένη επιστολή του αναδόχου, η οποία είναι μέσα εκεί, και αν είναι δυνατόν αύριο να περάσω από την υπηρεσία να πάρω ένα αντίγραφο. Και δεύτερον, εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο να αναλύει τις θεματικές και τις αποκλειστικές προθεσμίες της σύμβασης, το οποίο και αυτό δεν ήταν μέσα στη... Θα απαντήσει... Κυρία... Κύριε Μαγιάκη, θα σας πω εγώ και άμα δεν καλυφθεί, θα σας πει και η κυρία Μπαρακτάρη. Ο κύριος Κόκαλης έχει το λόγο. Λοιπόν, η κατασκευή του υπόγειου σταθμού πρέπει να περιοθεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 31 Δεκάτου του 12. Εκτός όμως, εάν χωρίς πετιότητα της αναδόχου καθυστερήσει η λήξη των απαραίτητων αδειών περισσότερο από 4 μήνες. Λοιπόν, στις 31 Δεκάτου του 12 υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Το Νοέμβριο του 14 έγινε τα απαιτούμενα χαρτιά στη στασή, η οποία έχει μερίδιο πάνω στην πλατεία, έχει κομμάτι της πλατείας, και ξεκίνησε ο έλεγχος από την τεχνική τους υπηρεσία για οτιδήποτε έχει για τα σχέδια, για τα στατικά και η έγκρισή τους. Κατά τη διάρκεια άλλαξε η διοίκηση της στασή και ξαναπροχωρήσανε σε καινούργια επικυρωποίηση και καθυστερήσαμε λίγο εκεί. Ύστερα, για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, έπρεπε να γίνει, να εγκριθεί, να υπάρχει έγκριση από την Προσβεστική Υπηρεσία, να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Επιτροπής από την Περιφέρεια Βορείου Τομέα, να εκδοθεί άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, να εκδοθεί άδεια από την Αρχαιολογία, Β' Εφορία. Και τελικά η οικονομική άδεια εκδόθηκε στις 11 του 2015. Μετά την οικοδομική άδεια εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τον Μάρτιο του 2016. Μεσολάβησε το... Αυτό έγινε στις 17 Τρίτου του 2016. Μεσολαβήσαν οι εορτές του Πάσχα και ξεκίνησε το εργοτάξιο, ξεκινήσανε οι εργασίες στις 16 Πέμπτου του 2016. Από τότε λοιπόν θεωρείται ότι ξεκινήσαν οι εργασίες και από τότε, από τις 16 Πέμπτου του 2016, συζητάμε για 30 μήνες ολοκλήρωση του έργου. Κύριε Κουκαλή, ο κύριος Μαγιάκης. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να έχω μια πρόσβαση στη συγκεκριμένη επιστολή του αναδόχου. Δεν την έχουμε αυτή την επιστολή, πρέπει να είναι μέσα στο φάκελο, δεν είναι. Δεύτερον, εκείνο που ρωτάω είναι το εξής. Το 30 μήνες είναι γνωστό. Ναι. Τώρα, αν είναι από τις 16 Πέμπτου που λέτε ή θα πρέπει να λίγο πιο μπροστά, εντάξει, να το συζητήσουμε. Όμως, όταν φτιάχνουμε ένα χρονοδιάγραμμα και μάλιστα σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο, η κυρία Μπαϊρακτάρη τα ξέρει καλύτερα από μένα, υπάρχουν ενδιάμεσες και αποκλειστικές προθεσμίες. Δηλαδή, δεν είναι ότι πάρ το έργο και τέλειωσε έδωσε 30 μήνες. Ρωτάω λοιπόν, υπάρχει τέτοιο χρονοδιάγραμμα? Εάν ναι, να το καταθέσετε. Εάν δεν υπάρχει, πότε θα το δούμε?
αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Μπαϊρακτάρη. Καλησπέρα σας καταρχήν σε όλους. Κύριε Μαγιάκη, δεν ήρθατε σε μένα, δεν ξέρω αν ήρθατε μέσα στην υπηρεσία μου. Μπορεί να ήμουν σε κάποια σύσκεψη εκείνη την ώρα. Πάντως τα έγγραφα όλα είναι στην τεχνική υπηρεσία και όλη η αλλογραφία με όλους τους σχετικούς και αρμόδιους φορείς. Όπως τα έχω και εδώ μπροστά μου βεβαίως. Η σύμβαση, επειδή το έργο είναι μελέτη κατασκευή, όπως γνωρίζετε αυτό χρηματοδοτούμενο, προκειμένου και εμείς σαν υπηρεσία να έχουμε το χρονοδιάγραμμα και τη μελέτη εφαρμογής που ζητάμε από τον εργολάβο, και βάσει της συμβάσεως, όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος, άρα από τις 16 Πέμπτου μετά το πέρας των εγκρίσεων, έγινε η περίφραξη και για να δοθεί το χρονοδιάγραμμα, το επακριβές με τη μελέτη εφαρμογής, θα πρέπει να προηγηθεί αυτή η παράταση του κατασκευαστικού χρόνου. Δηλαδή να πούμε ότι έναρξη της κατασκευής είναι 16 Πέμπτου. Να αριοθετηθεί και από εκεί και πέρα ο ανάδοχος να μας φέρει το χρονοδιάγραμμα το εγκεκριμένο, να το εγκρίνουμε και να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε και να το εγκρίνουμε. Άρα δηλαδή αυτά όλα που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι και όλες οι μεταδοποίησεις δικτύων για την ασφάλεια και περίφραξη θα είναι μέσα στο, αλλά έπρεπε να προηγηθεί η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και για να μας φέρει τη μελέτη εφαρμογής. Για να είναι σε ισχύ. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Εντάξει. Κύριε Κλαπάκη, έχετε ερώτηση. Ο κύριος Κλαπάκης, έχω σημειώσει τη σειρά που έχετε σηκώσει το χέρι. Ο κύριος Κλαπάκης. Ερώτηση. Έχω κάνει έγγραφα, σειρά εγγράφου να μου απαντήσει η πολεοδομία σχετικά με την νομιμότητα της άδειας. Περιμένω 4 μήνες. Επειδή πλέον η υπόθεση προχωράει προς τη δικαιοσύνη και επειδή είναι συνάδελφοι και τους έχουν ενημερώσει κατά επανάληψη, θα ήθελα να μου απαντήσουν συγκεκριμένα εγγράφως τη θέση τους πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν το κάνουν ακόμη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για την πολεοδομία, αλλά από τη στιγμή που το λόγο έχει λάβει η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας πω τώρα τίποτα. Από εκεί και πέρα η άδεια έχει εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από όλες τις υπηρεσίες. Αλλά από τη στιγμή που μας λέτε ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα πάρει το δρόμο. Δεν πιέζει κανένα ό,τι γίνεται, κύριε Κλαπάκη, γίνεται νόμιμα. Τώρα, εντάξει, μην πετάγεστε όμως έτσι. Ελάτε, κύριε Κούκουζα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μου γεννιέται η εξής απορία. Αφού αυτή η ιστορία έχει γίνει από το Μάρτιο στο Μάιο, έγινε αυτή η τέλος πάντων διαφορά των 2 μηνών για την έναρξη. Γιατί το φέρνετε τέλος Σεπτέμβριο? Γιατί δεν το φέρατε τότε στα συμβούλια? Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και το φέρνετε τώρα το Σεπτέμβριο? Ή ο ανάδοχος ή τέλος πάντων ο εργολάβος επειδή έστειλε την επιστολή τον Ιούλιο? Γιατί δεν το έκανε τότε? Να ξέρουμε και να το αποφασίσουμε. Ωραία. Τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα απαντήσει? Ελάτε, κύριε Αμουργή. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Εδώ έχουμε μια σύμβαση η οποία υπεγράφει μετά από απόφαση. Αμούργης, είμαι δικηγόρος. Εσύ είναι στην νομική υπηρεσία του είμαι Δήμου. Στην νομική υπηρεσία του Δήμου. Ονομάζομαι Αμούργης και ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα τώρα τελευταία. Λοιπόν, η σύμβαση υπεγράφει μετά απόφαση του Συμβουλίου σας στις 31 Οκτωβρίου του 2012. Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, στην οποία λέει ότι από την υπογραφή της συμβάσεως, εντός 30 μηνών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το κατασκευαστικός χρόνος, δηλαδή το έργο, εκτός, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση πάλι του Συμβουλίου σας. Εν προκειμένου, όλες οι άδειες που προανάφερε ο Αντιδήμαρχος επάρθησαν από τον ανάδοχο, λόγω των προβλημάτων και της γραφειοκρατίας, τον Μάρτιο και μάλιστα τον Απρίλιο του 2016. Έτσι λοιπόν, το έργο ξεκίνησε το Μάιο. Έπρεπε λοιπόν το συντομότερο δυνατόν το Συμβούλιό σας να πάρει απόφαση για αυτή την παράταση του κατασκευαστικού χρόνου. Δηλαδή έπρεπε να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης. Έτσι λοιπόν σήμερα καλείστε να πάρετε απόφαση ότι ο χρόνος έναρξης προσδιορίζεται από το σημείο εκείνο, δηλαδή από το Μάιο, όπου ξεκίνησε το έργο, για 30 μήνες. Ελάτε, κύριε Κούκουζα.
Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά επαναλάβατε ό,τι είπε ο κύριος Κόκαλης. Και επειδή ακούω καλά, ο κύριος Κόκαλης είπε αυτά τα πράγματα και ήταν σαφέστατος. Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό που μου απαντήσατε. Και ίσως δεν είναι και δική σας αρμοδιότητα να το απαντήσετε, είναι της διοίκησης. Γιατί εφόσον το έχετε διαπιστώσει από το Μάιο ότι υπάρχει αυτή η διαφορά των δύο μηνών, το φέρνετε Σεπτέμβρη μήνα να το ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν το φέρατε σαν διοίκηση τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Ναι, να απαντήσω εγώ. Ο ανάδοχος έστειλε μια επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούλιο. Το καθυστέρησε και εκείνος. Γιατί αφήσατε τόσο διάστημα, δεν, γιατί ναι, το Μάιο που το ξέρατε ή τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου που κάναμε ένα συμβούλιο, δεν το φέρνατε. Ένα λεπτό να πει ο... Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, συγγνώμη για την ολιγόλεπτη απουσία μου, έπρεπε να απαντήσω σε κάποιες τηλεφωνικές συνδιασκέψεις. Εν διάστημα περιπτώσει, γι' αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουκουζάς, να πω ότι καταρχήν, όπως είναι γνωστόν, και δεν ξέρω αν το περιέγραψε ο κύριος Κόκαλης ή ο κύριος Αμούργης ή η κυρία Μπαϊρακτάρη, θέλαμε να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες οι οποίες σαφέστατα αφορούν και τη ΔΕΗ, εν προκειμένου και τον ανάδοχο των έργων της ΔΕΗ που είναι ο Τοξότης, που να αφορούσαν καθ' ολοκληρίαν την φάση στην οποία θα έπρεπε ο ανάδοχος του έργου να έχει πλέον τη δική του απόλυτη εργολαβική διαδικασία. Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι και σύμφωνα με τις υπηρεσίες ότι χρειάζεται μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο πιθανολογώ περιγράψετε κυρία Μπαϊρακτάρη να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης του έργου στην οποία, όπως είπε και λέω και εγώ, η ημερομηνία έναρξης είναι ακριβώς η περίοδος στην οποία μπήκανε το εργοτάξιο και οι περιφράξεις, μέσα από τις οποίες περιφράξεις έγιναν η μεταφορά των περιπτέρων, πάντα βεβαίως με μια αρκετή καθυστέρηση, θα έλεγα, για ό,τι αφορά την ΔΕΗ, η οποία έπρεπε να φτιάξει τα πίλαρ για να μπορέσουν την ίδια μέρα να μεταφερθούν τα περίπτερα μέσα από τη χωροθέτηση την καινούργια που είχε γίνει και με την βοήθεια της τροχέας, καθώς επίσης και η μετακίνηση μεταφορά των υψηλού ρεύματος δικτύων της ΔΕΗ, καθώς επίσης και των αστικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και του αερίου. Είναι γνωστόν ότι 29 Αυγούστου ο ανάδοχος της ΔΕΗ, ο Τοξότης και όπως είναι γνωστόν ιδιοκτήτης ο κύριος Καλογρίτσας, δεν παρέδωσε την μετακίνηση μεταφορά Αυγούστου. Από ό,τι ενημερωθήκαμε υπήρχαν κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Τοξότη και βρισκόμαστε σε μία διαδικασία πίεσης της ΔΕΔΙΕ από τον Δήμο και εκείνη προς τον Τοξότη ή κάποιας άλλης λύσης, την οποία θα πρέπει να βρουν στο πολύ γρήγορο άμεσο μέλλον, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η μετακίνηση και να μπει το τρυπάνι. Για να διευκρινίσω, δεν μπορεί να υπάρξει έναρξη έργου χωρίς τη μετακίνηση υψηλής τάσεως δικτύων. Αυτή η υψηλή τάσεως δικτύων ουσιαστικά έχει γίνει η μετακίνηση από μέσα, πλην όμως δεν έχουν γίνει οι συνδέσεις από τον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου, κάτι το οποίο ήταν να γίνει την περασμένη Τρίτη, που ήταν όλα τα σκάματα και θα το είχατε δει πιθανολογώ όλοι, πλην όμως υπήρξε η απεργιακή κινητοποίηση του Τοξότη, εννοώ των υπαλλήλων του Τοξότη. Το αποτέλεσμα είναι να κλείσουν τα σκάματα εκ νέου για να μην υπάρξει κανένα ατύχημα από τη ΔΕΔΙΕ, κλείσανε. Και φυσικά η πίεση την οποία περιγράψαμε όλοι και όχι μόνο στο Δήμο μας, σε όλη την Αττική και σε άλλους 12 νομούς όπου ο Τοξότης έχει αναλάβει ανάλογες αρμοδιότητες μέσα μειοδοτικών διαγωνισμών της ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα είπαμε παρά τα αυτά και θεωρώντας ότι τον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξωγενών θα πέραν του αναδόχου ώστε να περάσουμε και αυτό το οποίο σήμερα φέρνουμε.
Είδαμε ότι οι μέρες πέρασαν και θεωρήσαμε ότι πλέον στα προς το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εμπροκειμένο σήμερα συμβαίνει, να φέρουμε και αυτή την τυπική διαδικασία ημερομηνίας έναρξης του έργου, για να αρχίσει και το χρονοδιάγραμμα να προσμετράται μέσα από την λογική ημερομηνία που στήθηκε το εργοτάξιο και για να διευκολύνουμε και τις υπηρεσίες να γνωρίζουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Ο κύριος Ρώτας. Ερώτηση. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα, σημείωσα εδώ κάτι που ρώτησε ο κύριος Μαγιάκης, να ρωτήσω, επαναλαμβάνω, την ίδια ερώτηση. Όταν έγινε ο διαγωνισμός, ο ανάδοχος δεσμεύτηκε, μ' ακούτε κύριε Μπαϊραχτάρη, σε εσάς απευθύνομαι, δεσμεύτηκε με ένα χρονοδιάγραμμα. Στα χρονοδιαγράμματα μέσα αναφέρεται από την ώρα που υπογράφεται μία σύμβαση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας. Δηλαδή καταθέτει παράλληλα και ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό το χρονοδιάγραμμα για χι λόγους, δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει εφαρμοστεί. Αυτό μας λέτε σήμερα. Για χι λόγους. Σήμερα λοιπόν προσπαθείτε να μας πείτε ότι θα ξεκινήσει η ημερομηνία της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου από τον Μάιο του 2016. Δηλαδή η ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου. Αυτό δεν λέτε, κύριε Μπαϊραχτάρη. Αυτό δεν λέτε. Εμένα ναι, εμένα όχι. Αυτό δεν λέτε. Ωραία. Εγώ λοιπόν ερωτώ αυτή τη στιγμή. Αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σε κάποιο ημερολόγιο μεταξύ της υπηρεσίας και της σύμβασης που δεσμεύει την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου με τον ανάδοχο. Υπάρχει ημερολόγιο έργου δηλαδή σε καθημερινή βάση? Όχι όλοι μαζί. Ναι. Όχι όλοι μαζί. Και η αντίστοιχη αλληλογραφία με τους φορείς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο εργολάβος εγκρίνει τα έγγραφα μέσω της υπηρεσίας για τα διάφορα αιτήματα που υποβάλλει. Ελάτε, κύριε Μπαρακτάρη. Κύριε Ρώτα, υπάρχει βέβαια όλη σχετική αλληλογραφία, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση το εξής. Γνωρίζετε ότι το έργο είναι μελέτη κατασκευή και ως συνάδελφος ξέρουμε όλοι μας ότι τα ημερολόγια καταγράφουν το κατασκευαστικό μέρος του έργου. Αυτό το κατασκευαστικό αρχίζει 16 Πέμπτου. Όταν μιλάμε για μια σύμβαση μελέτης κατασκευής, φυσικά όταν παίρνουν όλες τις εγκρίσεις, αρχαιολογία, πυροσβεστικές, οικοδομικές άδειες, δεν υφίσταται ημερολόγιο έργου. Ωραία, υπάρχει καταγραμμένο όλο το αρχείο και αλληλογραφία που αποδεικνύει όλες τις ενέργειες του εργολάβου και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων. Κύριε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λεπτό, λέτε. Να ολοκληρώσει ένα λεπτό. Μου λέτε ημερολόγιο έργου της κατασκευής και ξαναλέμε ότι παίρνουμε παράταση, αρχίζουμε έναρξη εργασιών, τσάπας, περίφραξης, 16 Πέμπτου. Δεν παίρνουμε ημερολόγιο όταν προσπαθούμε να βγάλουμε οικοδομική άδεια ή κάνω λάθος, δεν ξέρω, δεν έχω περάσει και από πολεοδομία βέβαια, αλλά δεν θυμάμαι στην πολεοδομία να κρατάει ημερολόγιο έργου πότε πάει να πάρει όρους δόμους ή όχι. Συγγνώμη κιόλας. Ελάτε. Ήμουν σαφή στα ερωτήματα. Ο κύριος ο Γενικός έχει την ανάλογη εμπειρία. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει την ερώτηση που έκανα. Εγώ όμως μιλάω πολιτικά εδώ, κύριε, σήμερα. Δεν μιλάω ούτε τεχνικά ούτε μηχανικιστικά. Μιλάω πολιτικά. Υπάρχει ένας εργολάβος ο οποίος έχει εγκατασταθεί σε ένα συγκεκριμένο έργο. Αφορά την πόλη μας, είναι σε κεντρικό σημείο. Κατανοώ την αγωνία και των συμβούλων, αλλά περισσότερο της διοίκησης, με μια τέτοια πρωτοβουλία που έχει πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Αυτό που δεν κατανοώ είναι ότι γιατί οι υπηρεσίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό δεν το κατανοώ. Εγώ καθημερινά, όπως και όλοι σας, ζείτε την όχληση από τους κατοίκους, από τους καταστηματάρχες, από τους εμπόρους. Ο Δήμαρχος πιέζεται να προχωρήσει το έργο με τους τρόπους τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παλεύει. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς πολιτικά θα ψηφίσουμε για την παράταση. Δεν είναι θέμα να μην ψηφίσουμε για ένα έργο το οποίο το έχουμε εγκρίνει. Αλλά θα πρέπει, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και απευθύνομαι και στο Γενικό Γραμματέα, να ληφθούν μέτρα, διότι ποιος μας λέει, εφόσον μας διαβεβαιώνει η υπηρεσία ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει ημερολόγιο, σημαίνει ότι μπορεί. Ποιος ενδιαφέρεται αν πήγε ένα χαρτί στη ΔΕΗ για να κάνει μετατόπιση ή αύριο στην ΕΙΔΑΠ ή στο φυσικό αέριο ή στον ΙΣΑΠ. Εμείς όμως εδώ σαν πολιτικό όργανο, σαν διοίκηση, εσείς απάνω,
και ο κόσμος που βιώνει την καθημερινότητα έχει πρόβλημα. Κατά συνέπεια θα πρέπει, αγαπητέ και γενικέ, επειδή το ξέρετε καλά το θέμα, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή οι απαντήσεις δεν ήταν πιστικές, το καταλαβαίνετε. Εμείς βεβαίως θα το ψηφίσουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε. Πρέπει να προχωρήσει το έργο. Αλλά δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ασάφεια. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Γενικέ. Και ρώτα ακριβώς... Το μικρόφωνο, κύριε Αμούργη, κλείστε το μικρόφωνο. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι, κινείται και η συγκεκριμένη απόφαση που καλείται να λάβει το σώμα. Προς την κατεύθυνση, δηλαδή, τι να υπάρχει συγκεκριμένη έναρξη των εργασιών, προκειμένου να προκύψει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στις αρχικές προθεσμίες που είχατε όλοι εδώ αποφασίσει, προκειμένου να είναι σαφές προς όλους πότε και πώς και σε ποιο χρονικό διάστημα τελειώνει κάθε εργασία. Επίσης, επειδή αναφερθήκατε και για την αλληλογραφία, φυσικά και υπάρχει στην υπηρεσία και είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θελήσει να ενημερωθεί, αναλυτική αλληλογραφία με όλες τις απαραίτητες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αμέσως εκεί φαίνεται και αποτυπώνεται και η διαδικασία αδειοδότησης, αλλά όπως επίσης και η διαδικασία μη να μην θα κάνω λίγο έτσι, πιο σιγά. Επιτρέπουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένα ΔΕΗ να μην επιτρέπει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο πριν μετακινηθούν τα δίκτυα. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Απολύτως. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τσιπουράκη, ερώτηση. Πάνω κάτω όλες οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις από ό,τι βλέπω είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπαϊρακτάρη, περίπου αυτά που ρώτησαν και οι προηγούμενοι, δηλαδή αν η σχετική τεκμηρίωση, δηλαδή με δεδομένο ότι προβλέπεται από τη σύμβαση ότι σε περίπτωση μη ευθύνης του αναδόχου εργολάβου, αν προκύψουν κολλήματα, αλλά δεν οφείλονται στον ίδιο, αν όντως από τη σύμβαση που προβλέπεται και το ξέρουμε, να μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια μετατόπιση της ημερομηνίας έναρξης του κατασκευαστικού χρόνου, εάν υπάρχει η τεκμηρίωση σε όλη, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται αλληλογραφία ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο, αν δηλαδή εσείς ως υπηρεσία του Δήμου και κατ' επέκταση ως εμείς ως Δήμος Αμαρουσίου είμαστε τεκμηριωμένοι έναντι οποιοδήποτε κινδύνου, να το περιγράψω έτσι. Μου αρκεί ο λόγος σας. Και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση, και προς την νομική υπηρεσία, ότι εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες προβλεπόμενες και από τη σύμβαση, αλλά και από τον νόμο που διέπει τις συμβάσεις και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, αν είναι απολύτως νόμιμη η απόφαση η οποία καλούμεθα να πάρουμε. Και δεύτερον, με δεδομένο και αυτό είναι το κυριότερο και θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή όλων, αν είναι δυνατόν, εμείς δεν αναγνωρίζουμε ούτε εργολάβο καλογρίτσα, ούτε όποιο τοξότη, ούτε οποιονδήποτε. Δεν έχει πάρει δώσει με εμάς. Ο καλογρίτσας ή ο οποιοσδήποτε άλλος είναι εκπρόσωπος αυτό το έργο της ΔΕΗ. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ με αυτήν την καθυστέρηση που προέκυψε, εφόσον εμείς την τεκμηριώνουμε, έχει βλάψει την πόλη. Και ρωτώ κύριε Αμούργη, σας ρωτώ ως εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας. Μπορεί, και πιστεύω ότι επιβάλλεται εφόσον μπορεί, ο Δήμος να κάνει νομικές κινήσεις κατά της ΔΕΗ για να διεκδοκίσει με κάποιο τρόπο κάποιο αντάλλαγμα, κάποιο αντίτιμο από τη ζημιά που έχει προκαλέσει στην πόλη με την ολιγορία της. Γιατί αν εδώ είχε βάλει τον συγκεκριμένο εργολάβο να κάνει μια δουλειά και αυτός δεν την έκανε στον χρόνο που προβλέπεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο. Δεν προβλέπονται ποινές. Τι συμβαίνει? Τι σύμβαση έχει κάνει με τον εργολάβο και είναι νόμιμη η σύμβαση, έχει τηρηθεί? Για τελικά την τελική ζημιά την έχει υποστεί η πόλη. Άρα θα πρέπει να στραφούμε πέραν του αναδόχου του ιδίου που κι αυτός έχει πάθει ζημιά,
πρέπει και η ίδια η πόλη να στραφεί κατά όποιου τη βλάπτει. Και παρακαλώ πολύ να κοιταχτεί και θα ήθελα και μία ερώτηση, αν όχι σήμερα σε κάποια άλλη στιγμή επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Αμούργια. Ναι κύριε Τσιπουράκη. Όπως προανέφερα, η σύμβαση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αναφέρεται και λέει ότι ο κατασκευαστικός χρόνος είναι 30 μηνών. Με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν οι άδειες από τον ανάδοχο και με την προϋπόθεση ότι η μη έκδοση δεν οφείλεται σε αυτόν, σε υπαιτιότητα δική του. Όπως προανέφερε και ο Αντιδήμαρχος και επιβεβαίωσε και η κυρία Μπαϊρακτάρη, όλη αυτή η χρονική καθυστέρηση οφείλεται στην έκδοση των αδειών. Η τελευταία άδεια, η κυκλοφοριακή μελέτη, εξεδόθη τον Μάρτιο. Άρα μιλάμε από Μάρτιο και μετά. Άρα, χρονικά, μέχρι τον Μάρτιο του 2016 ακολουθήθηκαν όλες εκείνες οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και μετά, όσον αφορά τη ΔΕΗ, αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου και θα δούμε αν υπάρχει παιτιότητα ή μη. Ευχαριστώ. Ωραία. Ελάτε, κύριε Μπαϊρακτάρη. Κύριε Τσιπουράκη. Έτσι δεν έχετε, κύριε Διακολίου, εσείς. Κύριε... Ωραία. Σας παρακαλώ λίγο όμως. Να απαντήσω στον κύριο Τσιπουράκη και αν θέλετε, κύριε Μαγιάκη, να σας πω ότι αλληλογραφία έχουμε και τι υποχρεώσεις έχει ο ανάδοχος. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μαγιάκη. Σας παρακαλώ, απαντάει. Να σας απαντήσω πρώτα στον κύριο Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Τσιπουράκη και στη συνέχεια στον κύριο Μαγιάκη. Κύριε Τσιπουράκη, έχουμε όλη τη σχετική αλληλογραφία. Επίσης, χρονοδιάγραμμα έχει φέρει ο εργολάβος 16-5 και μετά. Βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου μας ή του Δήμου μας οι ασχετικές άδειες, όπως η μεταφορά των περιπτέρων, όπως προείπαν και ο Αντιδήμαρχος, αυτό το χρονοδιάγραμμα για να επικαιροποιηθεί και για να μπορέσουμε εμείς να του ζητάμε ό,τι πρέπει να του ζητάμε ανάλογα με την νομοθεσία δημοσίων έργων, θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της έναρξης των εργασιών 16-5. Έχει φέρει ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, είναι όλα στην υπηρεσία μας, είναι όλα στο φάκελο του έργου. Τώρα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ναι, η μεταφορά των δικτύων, ομβρίων, αποχέτευσης, συνδέσεις με τα κτίρια είναι δική του ευθύνη, μεταφορά περιπτέρων είναι δική του ευθύνη. Αλλά το πότε θα δώσει η ΔΕΗ το περίπτερο, είμαστε και άνθρωποι και εσείς πιστεύω ως πολιτικοί και εμείς ως υπηρεσία, οι περιπτεράδες θέλανε να συνδέσουν άμεσα, να τους συνδέσει η ΔΕΗ, δηλαδή η μεταφορά τους να γίνει στις καινούργιες θέσεις, μόλις η ΔΕΗ θα ήταν έτοιμη να τους δώσει και το αντίστοιχο ρεύμα, λόγω της δουλειάς τους. Όχι ότι είχε ο ανάδοχος ή οι υπηρεσίες, φαίνεται από την ολογραφία, κύριε Μαγιάκη, πραγματικά μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού, να έρθετε στο γραφείο, να πάρετε το φάκελο και να το δείτε από όλα τα σχετικά έγγραφα. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Κλαπάκης και η κυρία Διακολιού. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά, επειδή αυτό το έργο είναι μέσα στην καρδιά της πόλης, επειδή έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητά της, απαιτείται η μέγιστη σοβαρότητα από όλους μας. Και απαιτείται και η μέγιστη σοβαρότητα πρώτα απ' όλα, ας πούμε, από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες παρακολουθούν αυτό το έργο. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην έχουμε τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε όλοι να παίρνουμε τις ευθύνες μας. Είπε η κυρία Μπαϊρακτάρη, και έχει δίκιο, διότι την έχω διαβάσει τη σύμβαση, ότι η μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας, δηλαδή το νερά, η ΔΕΗ, τα φυσικά αέρια κτλ., είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου, κύριε Τσιμπουράκη. Δηλαδή, ο ανάδοχος, από τη στιγμή που στις 17 Τρίτου του παρέδωσε ο Δήμος την κυκλοφοριακή ρύθμιση, αρχινάνε και μετράνε οι χρόνοι του. Τώρα, αν η ΔΕΗ καθυστέρησε, η ΔΕΗ δεν καθυστέρησε, οι περιπτεράδες δεν φύγανε, δεν σύνδεσε τα περίπτερα η ΔΕΗ κτλ. Κατανοητά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να φορτωθούν αυτές τις καθυστερήσεις στο Δήμο. Από τη στιγμή
που η σύμβαση προβλέπει ότι αυτά είναι μέσα στην ευθύνη του αναδόχου. Σας είχαμε λοιπόν ζητήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα ήδη από τότε, από τον Μάιο, να μας το δώσετε. Καθυστερήσατε και δεν μας το δώσατε. Είπατε, κυρία Μπαραχτάρη, προηγουμένως, ότι δεν έχει φέρει ακόμα τη μελέτη εφαρμογής. Είναι δυνατόν να μην έχει φέρει τη μελέτη εφαρμογής και να θέλει να βάλει να αρχίσει να σκάβει? Η μελέτη εφαρμογής προηγείται όλων αυτών των εργασιών. Επομένως, μελέτη εφαρμογής σε χρονοδιάγραμμα, ανεξάρτητα ποια είναι η ημερομηνία έναρξης του έργου, θα έπρεπε να είναι ήδη κατατεθειμένα στην υπηρεσία σας. Μας αποκρύβεται εδώ πέρα, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, και ίσως αυτό είναι ευθύνη της δίκης, όχι δικιά σας, ότι η ιστορία με τη Στασί, οι μελέτες για τη στήριξη της γέφυρας της Στασί, ήδη τον Ιούλιο δεν είχαν εγκριθεί. Έχουμε και εμείς πληροφορίες μας. Λοιπόν, ερχόστε λοιπόν τώρα και λέτε ότι έχουν γίνει όλα από την πλευρά του αναδόχου, έχουν βγει όλες οι άδειες, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μελέτη εφαρμογής για τη Στασί δεν ήταν εγκεκριμένη από τη Στασί. Γιατί μας τα λέτε αυτά? Θα συνοηθούμε λοιπόν κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την αίθουσα? Θα είμαστε ειλικρινείς? Διαφορετικά, αν δεν είμαστε ειλικρινείς, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το έργο να περπατήσει. Και αυτό δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης, πλειοψηφίας, μειοψηφίας. Είναι θέμα που είναι θέμα ζωής για την πόλη την ίδια. Μην έρχεστε λοιπόν εδώ πέρα και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Θέλουμε αύριο το πρωί και απαιτούμε αύριο το πρωί να μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Έστω και με 16 Πέμπτου που εμείς δεν θα το ψηφίσουμε για αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα, αλλά να πει ότι εντός 2 μηνών θα τελειώσουν οι εξκαφές. Εντός 4 μηνών θα γίνουν οι πασαλομπίκες, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνουν. Να υπάρχει ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα και να μην το ξέρει μόνο η πλειοψηφία και η μειοψηφία και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρίως να το ξέρουν οι άνθρωποι οι που πλήγονται από αυτό το έργο, ας πούμε. Που πλήττονται από αυτό το έργο. Είναι δικιά σας υποχρέωση να τους ενημερώσετε, να τους καλέσετε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τους πείτε όλα αυτά τα πράγματα. Να αναλάβει και ο ανάδοχος τις δεσμεύσεις του απέναντι στην πόλη. Και η Δημοτική Αρχή φυσικά. Μία διευκρίνηση ο Γενικός Γραμματέας. Κύριε Μαγιάκη, ότι σε αυτά που αναφερθήκατε, καταρχήν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι ένα σημαντικό και μεγάλο έργο για την πόλη του Μαρουσίου και πρέπει όλοι να δείξουμε την δέουσα προσοχή, δέουσα συνεργασία και υπευθυνότητα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς, απλώς να προσαφηνίσω των δικτύων, αυτό ακριβώς που επικαλείστε, αυτό ακριβώς γίνεται. Η μεταφορά των δικτύων έχει μπει μέσα στη συνολική διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Γι' αυτό λέμε ότι από τις 16 Μαΐου ξεκινάει και μετράει το χρονοδιάγραμμα. Είναι μέσα στην πορεία και στην υποχρέωση και κατασκευή του έργου. Δεν πήρε καμιά μεταφορά το χρονοδιάγραμμα ή παράταση λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει με τη μεταφορά των δικτύων και με τη ΔΕΗ. Το δεύτερο που αναφερθήκατε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη Στασί και τις μελέτες, η δική μου εμπειρία, και αν έχετε κάτι διαφορετικό να καταθέσετε, να το καταθέσετε με συγκεκριμένα στοιχεία, είναι ότι οι μελέτες, επειδή έτυχα και μίλησα και εγώ προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασί, ήταν με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της Στασί. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή που υπήρχε μια διαφοροποίηση για το βάθος της πασαλόμπηξης, αν είναι, ξέρω εγώ, 13 ή 27 μέτρα πόσο ήταν, η Στασί μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν κατανόησε ότι όντως ήταν σύμφωνα με αυτά που είχε δηλώσει και σε αυτά στα οποία τις εγκρίσεις και τις κατευθύνσεις που είχε δώσει. Ο κύριος Φωτόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς παίρνουμε το λόγο. Πραγματικά δεν έχουμε με τις υπηρεσίες σου να καταλογίσουμε κάτι. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάξει, ο κύριος Μαγιάκης και εμείς, αντιπολίτευση είμαστε, θα σας κάνουμε κριτική πολιτική για συγκεκριμένο ζήτημα που τα έχουμε ξαναβάλει, απλά να τα υπενθυμίσουμε. Αλλά πραγματικά μας δημιουργεί μια απορία. Πώς σύμβουλοι της πλειοψηφίας και μάλιστα γνώστες των αντικειμένων δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα έργο το αναλαμβάνει ένας ιδιώτης. Αυτός είναι ο ανάδοχος. Ένας ιδιώτης από τα λίγα νομικά και πολεοδομικά που δυστυχώς έχω μάθει σε αυτή την αίθουσα τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτά, έχετε δώσει, χωρίς καν να το συζητήσετε, παρατάσεις σε έργα με κάποιες δικαιολογίες ότι έβρεχε το φθινόπωρο και είχε ζέστη το καλοκαίρι. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά όταν έχει να κάνει με ιδιώτη, που ο ιδιώτης
δεν κερδίζει όσα περίμενε και με, αυτή την, με αυτούς τους τρόπους επιμηκύνει το έργο, φέρνει καινούρια, καινούρια υποέργα που πρέπει να κάνει για, για ένα έργο, για να πάρει περισσότερα λεφτά κτλ. Κτλ. Τώρα δεν ξέρω, ανακαλύπτουμε την Αμερική ξαφνικά το 2016. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, έτσι λειτουργεί. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένη πρόταση και όχι μόνο για το Δήμο, το έχουμε καταθέσει, αλλά γενικότερα κεντρικός οργανισμός κατασκευών, που εκεί πέρα δεν θα μπλέκονται ούτε τοξότες, ούτε ΔΕΔΙΕ, ΑΕ, ούτε ο ανάδοχος ευτέρπη που φτιάχτηκε ξαφνικά για να κάνει ένα έργο, αλλά θα τους έχεις όλους αυτούς στη Σούζα. Και δεν θα κάνουν ότι δεν ξέρω τίποτα, γιατί είναι 6 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι του τοξότη. Λες και δεν το ξέρει η ΔΕΔΙΕ, η κρατική υποτίθεται υπηρεσία. Τέλος πάντων, ή η στασή ότι το πόσο θα μπήξει το, τέλος πάντων, το μπάσαλο για να στηρίξει τη γέφυρα. Πραγματικά μας δημιουργούν ερωτηματικά και απορίες αυτή η στάση, που μάλλον θέλουν να ξεστρατήσουν την κουβέντα για το τι συμβαίνει στα δημόσια έργα. Αλλά τέλος πάντων, για να είμαι σύντομος, για να μην σας τρώω το χρόνο, η Λαϊκή Συσπήρωση θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη εισήγηση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτό το μπάχαλο που συμβαίνει σήμερα, ακόμα λίγο δεν έχει ξεκινήσει παρακαλώ το έργο, λίγο ησυχία. Αυτό το μπάχαλο που συμβαίνει στο κέντρο της πόλης μας, αλλά πραγματικά, γιατί από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι όχι μόνο δεν είναι πρώτης προτεραιότητας το έργο στη δικιά μας, στο δικό μας προγραμματισμό, βλέποντας τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών της πόλης μας, αλλά πραγματικά, επειδή λέγαμε από τότε που το συζητάγαμε για αυτό το έργο ότι θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα και στο κέντρο της πόλης μας και στους αυταπασχολούμενους της πόλης μας και στους κατοίκους όχι μόνο του κέντρου αλλά και των περιοχών που λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης και όλα και τα λοιπά, όταν θα παραδώσει η ανάδοχος εταιρεία το έργο. Άρα δεν έχουμε να κρούσουμε ανοιχτές θύρες. Τα είχαμε πει, ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά τα διαδικαστικά, πραγματικά έτσι συμβαίνει στον καπιταλισμό. Έτσι συμβαίνει σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που εσείς έχετε επιλέξει και τα ψηφίσατε χωρίς να έχετε κανέναν ενδιασμό. Συνέβη αυτό που συνέβη. Ζητάτε να δοθεί μια παράταση, θα την υπερψηφίσετε. Τι συζητάμε τώρα? Αυτό που θα υπερψηφίσετε και τα βάζετε με την υπηρεσία, ότι η υπηρεσία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Οι άνθρωποι είναι 2 άνθρωποι και κάνουν, αν μπορέσουν να κάνουν ποτέ, προσπαθούν να κάνουν έργα που πρέπει να τα κάνουν όχι διπλάσιοι, αλλά πολύ παραπάνω εργαζόμενοι και με αξιοπρεπείς μισθούς. Άρα δεν έχουμε τίποτα με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τις τιμούμε και κάνουν σωστά ό,τι μπορούν να κάνουν. Εμείς τα έχουμε με την πολιτική που ακολουθείτε και με τη στρατηγική που ακολουθείτε, που σημαίνει αυτό που είπαμε και στην τοποθέτηση που κάναμε στην αρχή. Πολλά χρήματα στους διάφορους αναδόχους και στις διάφορες εταιρείες, που θα τα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας και με την ταλαιπωρία, αλλά και με την ηθική, αλλά και την υλική ταλαιπωρία που θα υποστούμε. Άρα, για αυτούς τους λόγους, θα είμαστε αρνητικοί στην συγκεκριμένη σύγκριση. Ο κύριος Κλαπάκης. Ξεκινώντας, έκανα μια ερώτηση στη τεχνική υπηρεσία, που έχω κάνει και ειδικό έγγραφο στη τεχνική υπηρεσία και το οποίο το γνωρίζετε. Τεχνική υπηρεσία, έχω κάνει και στην τεχνική υπηρεσία έγγραφο. Έχω κάνει. Δεν μου απάντησαν, ούτε με απαντούν και αναλάβαν τις ευθύνες τους. Το έργο αυτό γίνεται σε ένα χώρο το οποίο δεν είναι πολεοδομικά νόμιμος. Με την τάξη και την απάντηση της κυρίας Καλλιώτη, είναι τελείως παράνομο και αν δεν προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες, αναλαμβάνουν τις ευθύνες όλοι, γιατί ετοιμάζονται από ό,τι έχω πληροφορηθεί αγωγές από τους αρμόδιους. Γύρω καταστηματάρχες που έχουν πάθει ζημία, την οποία αρμόδιοι είναι υπεύθυνοι είναι και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίζουν ένα έργο που λέω ότι είναι παράνομο και δεν απαντάει κάποιος, είναι νόμιμο. Θα μας πει πώς και πώς εγγράφος, πότε είναι και πώς έγινε νόμιμο. Δεν απαντάει κανείς τώρα και μήνες. Και το θέμα αυτό είναι δεδομένο και ξεκάθαρο. Το έργο αυτό γίνεται παράνομα σε παράνομο χώρο και το ακούτε όλοι και το ακούει και η τεχνική υπηρεσία, που είναι αρμόδια, και η νομική υπηρεσία που είναι από πίσω, που κάνει ειδικό έγγραφο και σε αυτήν. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει τις ευθύνες σας όλοι.
και ό,τι προκύψει από αυτή τη διαδικασία, την οποία μπλέκεται στους υπαλλήλους, σε ένα έργο, ένα υπόγειο, το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη και σε αυτούς που το στηρίζουν. Κυρία Διακολιό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Φωτόπουλο στο ότι οι υπηρεσίες προσπαθούν με δεδομένες συνθήκες και κάνουν το καλύτερο δυνατό για όλα τα αντικείμενά τους. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την προτίμησή μου, ας το πούμε έτσι, αυτά τα οποία διευκρινίστηκαν στην συζήτηση σήμερα περί του αντικειμένου της παράτασης, να περιγράφονται στην εισήγηση, ούτως ώστε να υπάρχει και μία οικονομία στη συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά, με βάση αυτά τα οποία... Όχι. Επουδενή. Εξέφρασε μία προσωπική προτίμηση χωρίς να είναι κανένα αλλά, κανένα απολύτως αλλά, το αντίθετο. Θα έλεγα, μέσα από όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από την συζήτηση αυτή, ότι, εάν κατάλαβα καλά, η ημερομηνία της σύμβασης είναι το 12 και υποτίθεται ότι 30 μήνες θα ξεκινούσαν από τότε, εφόσον είχαν εκδοθεί οι άδειες. Μπορεί ο κύριος Κορομπίλης. Ναι. Εφόσον είχαν εκδοθεί οι άδειες. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη σύμβαση με κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφού η σύμβαση με το συγκεκριμένο όρο σε συνδυασμό με τα έγγραφα της έκδοσης των αδειών, με βάση αυτή την ερμηνεία που υιοθετείται, θα οδηγούσε στον προσδιορισμό της προθεσμίας. Κατά τα λοιπά, πάντως, επειδή το θέμα είναι τεχνικό ούτως ή άλλως και δεν περιμένω κανένα να μου το απαντήσει, έχω να πω σε πολιτικό επίπεδο ότι πριν πολύ λίγο καιρό ο Δήμαρχος εγγυήθηκε στους πολίτες ότι το έργο αυτό θα εκτελεστεί εντός χρονοδιαγραμμάτων. Και βλέπουμε, πριν ακόμη ξεκινήσει η ουσία του έργου, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν λέμε ότι φταίει κανείς, μπορεί να φταίει η ΔΕΗ, μπορεί να φταίει ο Καλογρίτσας, μπορεί να φταίει οποιοδήποτε άλλος. Όμως, σε ένα έργο τέτοιας φύσεως είναι πάρα πολύ λογικό ότι θα προκύπτουν καθυστερήσεις ή θα προκύπτουν απρόοπτα. Τώρα, το ποιος φταίει για αυτά και το πού οφείλονται, μπορεί να μην είναι αντικείμενο της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αφορά τους πολίτες. Δηλαδή, ο έμπορος, ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης, ο επαγγελματίας που ζει στο Μαρούσι και εργάζεται και περνάει στο κέντρο, δεν ενδιαφέρεται για το αν η κάθε μία από τις πιθανές καθυστερήσεις ή αυτή η συγκεκριμένη που την ξέρουμε τώρα, ας πούμε, της μεταφοράς των δικτύων ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική, δεν τον ενδιαφέρει ποιος φταίει. Τον ενδιαφέρει ότι υφίσταται την ταλαιπωρία από αυτή την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία της ύπαρξης του εργοταξίου στο κέντρο της πόλης. Εγώ, λοιπόν... Συνεχίζω. Ωραία. Εγώ, λοιπόν, επιμένω στην θέση την οποία έχω εξ αρχής εκφράσει σε σχέση με αυτό το έργο. Θεωρώ ότι το γεγονός του ότι το πάρκινγκ κατασκευάζεται στο κέντρο της πόλης, αυτό από μόνο του, αυτονοήτως, κατά τη δική μου γνώμη βέβαια, δεν δεσμεύω κανέναν με τη δική μου γνώμη, αυτονοήτως θα είναι καταστροφικό, διότι θα προσελκύσει περισσότερα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Και βεβαίως, έχω ήδη πει... είναι εκτός συζήτησης, αλλά το αναφέρω ερείς στο εμπαρόδο, ότι η κατασκευή του στο συγκεκριμένο σημείο δυσχεραίνει και το μελλοντικό σχεδιασμό της πόλης. Έχω ήδη μιλήσει για την πρότασή μου για την υπογειοποίηση του ΙΣΑΠ κτλ. Εντάξει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, επ' αυτού που συζητάμε, θεωρώ ότι το ίδιο καταστροφική είναι και στο επίπεδο της υλοποίησής του για όλους μας. Αυτό το έργο. Δηλαδή, είναι καταστροφική και η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου για όλους μας. Διότι όλοι μας, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, θα αναγκαστούμε να ανεχτούμε ταλαιπωρία, οι έμποροι την πτώση των τζίρων τους, οι ιδιοκτήτες την αδυναμία να ενοικιάσουν τα μαγαζιά τους, όλοι εμείς την κυκλοφοριακή συμφόρηση κτλ. Εν τέλει, δηλαδή, με λίγα λόγια, κανένας στην ουσία δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτε σε ένα τέτοιο έργο σε σχέση με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα είμαι αρνητική. Ελάτε, κύριε Κοκάλη. Να το κλείσουμε λιγάκι. Να πω ότι η δέσμευση του Δημάρχου ήταν όταν είχαν έρθει... Θα μιλήσω εγώ, κύριε Κοκάλη. Ελάτε, κύριε Δημάρχου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, καταρχήν το θέμα είναι
πάρα πολύ τυπικό, αλλά επαφορμής αυτών των ερωτημάτων που εγώ τα θεωρώ καλοπροαίρετα ερωτήματα, θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτές, σε αυτά τα ερωτήματα. Καταρχήν, ξέρετε, αυτό το οποίο μιλάμε στο επίπεδο των συμβατικών υποχρεώσεων, γιατί κάποιος είπε ότι είναι και παράνομο, ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συμβουλίου, οι όλες διαδικασίες και με ενδελεχή έλεγχο για να ξεκινήσει ένα έργο. Άρα, κάποιες ανεξάρτητες αρχές που είναι τα ανώτατα δικαστήρια, όταν κάποιος δεν τα σέβεται και τα θεωρεί παράνομα, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το ξεκίνημα αυτού του έργου, δεν είναι ένα απλό έργο. Δεν χτίζουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι μία διαδικασία στην οποία έχουμε επιχειρηματολογήσει. Πιστέψτε με, σε όσες πόλεις, εάν έχει τύχει να συζητήσω και με ομόλογους μου και στην Ευρώπη, είναι σίγουρο ότι κοντά στις σταθερές τροχές σταθμούς υπάρχουν πάρκινγκ για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες, και αυτή είναι και η φιλοσοφία σε αυτό το οποίο σήμερα περιγράφουμε ως απάντηση της πόλης για τη νέα δεκαετία. Θα σας πω λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα των 3 μηνών ως εκ της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου έχει υπογραφεί και έχει βεβαίως ελεγχθεί και συγχρόνως νομιμοποιηθεί από το Ελεκτικό Συμβούλιο, ισχύει. Δηλαδή, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι από τη στιγμή που μπήκανε οι λαμαρίνες, ξεκίνησε το 30 μήνες η διαδικασία στην οποία θα πρέπει να τρέξει ο εργολάβος για την ολοκλήρωση του έργου. Άρα, δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος στο επίπεδο των χρονικών δεσμεύσεων. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μαγιάκης, και εν προκειμένου, αν θέλετε, και εγώ ως πολίτης και γιατρός, ο κύριος Μαγιάκης ως πολίτης και πολιτικός μηχανικός ρωτά και δίκαια, είναι να δει τα πιο ακριβή στοιχεία των χρονοδιαγραμμάτων, με την έννοια πότε σκάβουμε, πότε, ξέρω εγώ, βάζουμε τα μπετά, πότε γίνεται ο πρώτος όροφος, κάτι τέτοιο δεν λέτε, κύριε Μαγιάκη? Περίπου. Έχει δίκιο αυτό, βεβαίως δεν μπορεί να το απαντήσει ο γιατρός δήμαρχος. Αυτό μπορεί να το απαντήσει φυσικά ο ανάδοχος μαζί με τις εκ των ρητρών δεσμεύσεων που ξεκινούν από τη στιγμή που σήμερα εμείς βάλουμε την σαφή ημερομηνία στην οποία ξεκίνησε το έργο, δηλαδή από τότε που μπήκανε τα διάφορα οι λαμαρίνες. Δεν μ' αρέσει αυτές οι λέξεις, κύριε Γενικέ, και με παρασύρετε. Πράσινες λαμαρίνες. Λοιπόν, τα προστατευτικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι από αυτό το Δημοτικό μας Συμβούλιο και τώρα δεν φεύγουμε, δεν παίρνουμε κάποια άλλη απόφαση ότι οι 30 μήνες θα γίνουν 40 μήνες. 30 μήνες είναι αυτό που αποφασίζουμε σήμερα για να μπορέσουν να δώσουν εκ του νόμου τα χρονοδιαγράμματά του, αλλά και τις μελέτες εφαρμογής, που πάλι δίκιο ήταν ως ερώτημα του κυρίου Μαγιάκη και πιθανολογώ και της κυρίας Γιακολιού, είναι αυτό που συζητάμε, πότε μπορεί κανείς ή πότε έπρεπε να τα καταθέσει. Είχε τη δυνατότητα του εξαμήνου στο επίπεδο της κατάθεσης, και αυτή η κατάθεση λοιπόν την οποία θα κάνει ο ανάδοχος θα γίνει φυσικά μέσα στο εξάμηνο το οποίο συζητάμε. Και κάτι τελευταίο, πράγματι η Στασή, όπως ξέρετε, παλιά ήταν η ΣΑΠ, μετά έγινε Στασή, αλλάξαν διευθύνοντες σύμβουλοι, υπήρξαν πρόεδροι, υπήρξαν καινούργιες διατυπώσεις, κάποιοι άλλοι ήρθανε, ακούσαν για ένα έργο, θέλαν να ενημερωθούν, οι υπηρεσίες ενημερώθηκαν, οι υπηρεσίες δεν ενημέρωσαν. Εν διάφορη περιπτώσει, όλα αυτά που ξέρετε υπάρχουν πάντα όταν αλλάζουν κάποιες διοικήσεις, καλοπροαίρετα πάντα λέμε, οι οποίοι ζητούν κάποιες εξηγήσεις
οι οποίες δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Οφείλω να πω ότι και εγώ έχω... Παρακαλώ. Μόλις πήγε ο νεοπατέρας, κάτι συνέβη. Και αναφέρομαι στον Ευθύμη. Λέω λοιπόν ότι... γι' αυτό θα ετοιμάσει καινούριο. Λέω λοιπόν ότι μόλις ενημερωθήκαμε και εγώ, όπως ξέρετε, παίρνοντας όλες εκείνες τις μηχανολογικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και όλα αυτά, διαπίστωσα ότι από τη μία έχει κάποια μέτρα, πώς τα είπατε κύριε Γενικέ, βασαλόπηξη. Λοιπόν, και από τα άλλα 15 μέτρα, από τα άλλα 17 για να περάσει το μετρό και όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουν γίνει όλα εκείνα που δεν είναι απλά, επαναλαμβάνω, δεν χτίζουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, είναι σαφές αυτό. Είναι ένα μεγάλο έργο δεκαετιών που η ολοκλήρωσή του, άσχετα αν συμφώνησαν όλοι, αν δεν συμφώνησαν, κατά την προσωπική μου άποψη και το δηλώνω δια μικροφώνου για να υπάρχει στα πρακτικά, θα είναι ένα λυτρωτικό έργο για τους Μαρουσιώτες και φυσικά για τους καταστηματάρχες τελικά, βεβαίως, με ό,τι σημαίνει σήμερα, παρά τη μείωση, παρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το κέντρο, σίγουρα είναι μια επιβάρηση για αυτό το χρονικό διάστημα. Η μητέρα μου έμπορος είναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει εμπόριο να κοιτάς την πόρτα, θα μπει ένας πελάτης και να περνάει η μέρα και να μην μπαίνει και να κοιτάς την τσέπη σου και να είναι άδεια. Γνωστά είναι αυτά, τα έχω ζήσει από τα 5 μου χρόνια. Παρά τα αυτά, είναι ένα έργο του μέλλοντος. Γι' αυτό να είστε σίγουροι και πρέπει να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μου. Δεν είναι ένα έργο το οποίο η τεχνογνωσία των υπηρεσιών καμιά φορά είναι μια πρόκληση, καμιά φορά μπορεί να σε ξεπερνάει, αλλά στην ολοκλήρωσή του νιώθεις ότι συνέβαλα κι εγώ και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όσοι συμβάλλουν, ακόμα και εκείνους με το λόγο τους. Διότι σίγουρα η καλοπροαίρετη άποψη δίνει μια εγρήγορση και σε εμάς από την υπνηλία που ποτέ δεν έχουμε φυσικά, αλλά εν διάφορη περιπτώσει ας υποθέσουμε. Εγώ θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όσους συμμετέχουν με όποιον ρόλο και νομίζω ότι θα χαρούμε ένα έργο παρά τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν και να απαντήσω και στον Στέφανο στο επίπεδο δηλαδή της διεκδίκησης, επειδή ξέρετε Στέφανε γνωριζόμαστε πολλά χρόνια στο ιατρικό μετερίζει και με τον Γιαννακάκο και γενικά μέσα από την ιατρική, ξέρεις ότι δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω και ότι σαφέστατα πρέπει να διεκδικήσουμε, θα το διεκδικήσουμε για την πόλη μας. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία, αρνητικός ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, η κυρία Ψάλτη, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Σπύρος Βλάχος, ο κύριος Αγρής, η κυρία Καρανάση, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Καρλατήρα, η κυρία Διακολιού και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Αυξημένη πλειοψηφία. Λοιπόν, πάμε στο 20ο θέμα. Διόρθωση της υπαρίθμου 219-2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμα Μαρουσίου, περιορισμού ορκωτών ελεκτών της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμα Μαρουσίου και καθορισμός αμοιβής αυτών. Έχετε διαβάσει την εισήγηση. Ερώτηση. Το 20 είπα. Το 20. Θα κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι ο τίτλος που μου δημιουργεί την απορία, αν ήταν αλλιώς διατυπωμένος θα ήταν πιο σωστός, κύριε Σταθούλη. Δηλαδή είναι διόρθωση ή συμπλήρωση. Δηλαδή είναι μόνο για την αμοιβή και για τον... Για τα ονόματα. Άρα δεν διορθώνουμε κάτι, απλά συμπληρώνουμε την αμοιβή και τα ονόματα, έτσι. Ναι, είναι μια διευκρίνηση στην ουσία, διότι εδώ είχαμε γράψει για το 2015 ότι είχε μία αμοιβή ορκωτός 1.000 ευρώ και για το 2016 για όλο το χρόνο 1.500. Πέρασε την αποκεντρωμένη ότι αυτό για το 2016 ήταν 2.500. Ενώ δεν είναι το πραγματικό. Έτσι τα 1.000 ήταν για την προηγούμενη χρήση και κάθε χρόνο είναι τα 1.500. Αυτή η διευκρίνηση είναι με αυτή την τέτοια. Ο κύριος Κουτσουβέλης. Στην πρώτη απόφαση που πήραμε, ήθελα να ρωτήσω όταν κατατέθηκαν οι προσφορές από τις εταιρείες, από τους συλλογείς, ορεολεκτές. Περιλαμβανόταν μέσα στις προσφορές και η χρήση του 15, γιατί στην πρώτη απόφαση που πήραμε ήταν για τον έλεγχο του 16 μόνο. Ήταν και για το 15 και για το 16, βέβαια. Αυτό λέω, στην απόφαση που πήραμε την πρώτη, αφορούσε το διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 16. Ναι.
και μετά ήρθατε και κάνατε μια συμπλήρωση. Αποχωρείτε. Αποχωρεί η κυρία Ψάλτη. Και μετά ήρθατε και κάνατε μια συμπλήρωση της απόφασης και μιλήσατε για το 15. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται ακριβώς. Γιατί έρχεστε τώρα, λέτε για το 16 και προσθέτετε και το 15. Δηλαδή υπάρχει μια. Στην αλληλουχία των εισηγήσεων. Ήταν για το μισό χρόνο του 2015 η τέτοια. Δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε τις διαδικασίες σαν καινούργια κοινοφελή του Οργοτού. Όταν μπήκε και έκανε και τις εργασίες του 2015, αμύφθηκε με αυτό το ποσό που αποφασίσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά οι πρώτες προσφορές είχαν δοθεί μόνο για το 16 από τους υπόλοιπους. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό τώρα. Αλλά στην ουσία είναι ότι από τη στιγμή που συμφωνήσαμε ότι αυτός μειοψήφισε με τα 1.500 ευρώ, άρα είναι και ο πιο φθηνός, έκανε και τη συμπληρωματική του 15 για τους 4-5 μήνες. Είχε δώσει 2,5 χιλιάρικα όμως, δεν ήταν 1.500. 2,5 ήταν και με τη χρήση του 16 μαζί. Τα 1.000 ευρώ είναι για το 15 και τα 1.500 για το 15. Κουτσουβέλης. Σας παρακαλώ λίγο. Δεν κοιτάζω εσάς. Δεν κοιτάζω εσάς. Δεν είπα για εσάς εγώ. Ελάτε, κύριε Κουτσουβέλη. Επειδή δεν έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση από τον κύριο Πέπα ή από τον κύριο Σταθούλη, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, για το ακριβές του θέματος, δηλαδή εδώ πέρα έρχομαστε και διορθώνουμε μια συμπληρωματική απόφαση επί μιας αρχικής απόφασης, όπου ακόμα και αυτή η τελευταία απόφαση αναφέρεται στο διαχειριστικό έλεγχο του 16 και μόνο στην κατανομή των χρημάτων μιλάει για το 15, ενώ οι προσφορές είχαν κατευθεί για το διαχειριστικό έλεγχο του 16, από όσο θυμάμαι. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχει μια αλληλουχία, κάποια δυσλειτουργία παρατηρώ στις εισηγήσεις, ώστε να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε. Βεβαίως, δεν είμαστε αρνητικοί στον έλεγχο, γι' αυτό θα είμαστε παρόντες. Ωραία. Ψηφίζουμε με πλειοψηφία αρνητική, κύριε. Παρόντες ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουζας. Ο κύριος Κουτσουβέλης, υπόλοιπη θετική. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο 21ο που θέλει μία διόρθωση. Είναι έγκριση της υπαρίθμων 91 του 2016, όχι 92, από λάθος. Απόφαση του ΔΣ της Κοινοβούλης Επιχείρησης Δήμα Μαρουσίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2016-2017, καθώς και για τις επόμενες περιόδους μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης. Ερώτηση, κύριε Φωτόπουλε. Όχι, εσείς. Ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσουβέλης και ο κύριος Αγρής. Θα ήθελα να ρωτήσω, στα μαθήματα του Δημοτικού Οδείου που λέει είναι ιδιαίτερα, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και ανά 2-3 μαθητές ώστε να μειωθεί το κόστος των προγραμμάτων? Μία ερώτηση είναι αυτή. Ναι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι καθαρά, αυστηρά, προσωπικά τα μαθήματα. Σε όλη την Ελλάδα δηλαδή είναι συγκεκριμένο ο καθηγητής με το μαθητή. Κάποια ομαδικά που είναι όπως είναι η αρμονία, η θεωρία και αυτά, βέβαια έχουμε 10 και 12 και 15 μαθητές με έναν δάσκαλο στην ίδια αίθουσα. Η άλλη ερώτηση είναι ότι ενδεικτικά στις μηνιαίες συνδρομές προγραμμάτων, π.χ. στο Μπουζούκι, ενδεικτικά 47 ευρώ το μήνα για τους δημότες. Και παρακάτω στα τμήματα Οδείου Πολύδροσο, πάλι για τον Μπουζούκι, αναφέρεται 25 ευρώ μηνιαία συνδρομή. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση? Υπάρχει αυτή η διαφορά διότι το Πολύδροσο είναι ένα παράρτημα το οποίο δεν έχει ούτε μαθητολόγια ούτε περνάει μέσα αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν είναι εγκεκριμένο δηλαδή. Άρα βοηθώντας και τοπικά εκεί πέρα την περιοχή έχουμε πολύ χαμηλές μειωμένες τιμές και είναι στο επίπεδο διδασκαλίας όχι καθαρά δημοτικού οδείου αλλά αίθουσων μουσικής και τέτοια. Δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο ώστε να προχωρήσουν εκεί πέρα μέχρι τελικής όπως να πας για πτυχία και τέτοια μέσω του Δημοτικού Οδείου. Ναι, αλλά και γι' αυτό έχουμε τη χαμηλή τιμή εκεί Κουτσουβέλη. Πέρα και βεβαίως επειδή είναι και απομακρυσμένη μια περιοχή εκεί πέρα του Πολυδρόσου να εξυπηρετήσουμε εκεί τοπικά όσο μπορούμε πιο φθηνά τα μαθήματα αυτά. Εφόσον δεν είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα και πού πάνε αυτά τα χρήματα επομένως? Γίνονται κανονικά, ανταποδοτικά. Και ποιος τα εισπράττει? Απλά ενώ δεν είναι εγκεκριμένο, δεν προχωράνε για πτυχία.
ανταποδοτικά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, παίρνουμε λεφτά από, το, από τον μαθητή, πληρώνουμε το δάσκαλο. Δεν υπάρχει κάτι ναι, άλλο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά άρα η παροχή αυτή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με 25 ευρώ, αυτό καταλαβαίνω. Παροχή... Απλά δεν δίνεται πτυχίο. Ναι, βεβαίως. Αλλά είναι, σας λέω, είναι διαφορετικό το, έτσι, το αντικείμενο και το επίπεδο της εκμάθησης, να πούμε. Εντάξει. Και να ξέρετε να το εξής, ότι και τα, 20, και τα 45 που βλέπετε και στο κανονικό το δημοτικό οδείο, είμαστε τουλάχιστον 50% κάτω από όλα τα άλλα δημοτικά οδεία, έτσι. Είτε ιδιωτικά αυτά είναι και πολλά βέβαια δημοτικά οδεία, είμαστε πάρα πολύ κάτω η τιμολογιακή πολιτική μας. Επόμενη ερώτηση είναι, γράφεται στην σελίδα 23, για τη χρήση πισίνα στα μέλη των ΚΑΠΗ που είναι άνω των 60 ετών, πληρώνουν 15 ευρώ το μήνα, ενώ τα μέλη κάτω των 60 ετών πληρώνουν ολόκληρο το μήνα. Ήθελα να μου πείτε το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η διάκριση. Δηλαδή, αν είσαι πάνω από τον 60-15 ευρώ και κάτω από τον 60-30 ευρώ, πώς το δικαιολογείτε? Γιατί υπάρχει μια εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών που διευκρινίζει βάσει τη ηλικία ποιο μπορεί να, είναι, να πάει στο ΚΑΠΗ ή όχι. Τώρα, αν κάποιο 45 χρονών, 50 είναι μια χαρά, αλλά είναι στο ΚΑΠΗ, λογικό είναι να μην έχει αυτή την τιμή και να συμπεριλαμβάνεται σε έναν υγιή άνθρωπο. Όπως είμαστε όλοι οι 45άριδες, που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Που είναι πολλές μεμονωμένες αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, μιλάμε για 2-3 τέτοιες περιπτώσεις. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή το έχω ρωτήσει και παλιότερα, αν έχετε απαντηθεί, τα μέλη των ΚΑΠΗ 7 με 9 που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πισίνα στο Δημοτικό Κολυμπητήριο, έχει καταργηθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί αυτό βλέπω. Υπάρχει, απλά πληρώνουν το 50% της χρήσης της πισίνας. Άρα πληρώνουν. Παλιά ήταν δωρεάν όμως. Παλιά ήταν δωρεάν, ναι. Παλιά ήταν δωρεάν. Ελάτε, κύριε Σαγκρή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν άλλαξε η τιμολογιακή πολιτική φέτος σε σχέση με πέρυσι. Δεν το έψαξα να το βρω. Ευχαριστώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι όπως ήταν πέρυσι. Αντιθέτως, έχουμε καταργήσει την εγγραφή. Την εγγραφή για τους παλιούς μαθητές. Δηλαδή, ένας που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πριν, δεν πληρώνει τα 20 ευρώ εγγραφή. Πληρώνει μόνο ο νέος μαθητής. Αυτό είναι ένα όφελος και ένα συν, έτσι, διότι έξω η αγορά. Υπάρχει μεγάλη ανταγωνισμός και εμείς κοιτάμε να είμαστε ευέλικτοι, αλλά το κυριότερο να έχουμε και μια κοινωνική πολιτική μέσα από το δημοκατάλογο αυτό. Ναι. Λάτε, κύριε Φωτόπουλε. Τοποθέτηση. Ερώτηση. Δεν το μου είχατε πει. Εντάξει, ελάτε, κύριε Κουκούζα. Ευχαριστώ. Κύριε Πέπα, φαντάζομαι οι μαθητές στο Πολύδροσο ξέρουν ότι δεν θα πάρουν πτυχία, έτσι. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το κτίριο έχει άδεια λειτουργίας και τι είδους? Ναι, ναι, βέβαια. Είναι από την, είναι από την ενορία. Ναι, είναι, τα μαθήματα που γίνονται είναι κάτω στο πολιτιστικό κέντρο της ενορίας του Αγίου Αθανασίου, το οποίο είναι με νόμιμο και τα πάντα. Πολύδρος του Αγίου Αθανασίου. Ναι, ναι. Εκεί έχει ένα πολιτιστικό κέντρο, ωραία, το οποίο το είχαν και από παλιότερα αυτοί, με άδειες κανονικά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αποσαφηνίστηκε. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Ναι, θα είμαι σύντομος, θα επαναλάβω αυτό που συνήθως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ούτε ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν είναι εμπόρευμα να υπάρχει τιμολογιακή πολιτική και ανάλογα ο καθένας στην τσέπη του και το εισόδημά του να μπορεί ή να μην μπορεί και κατά πάσα και μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας να μην μπορεί να απολαμβάνει αυτό το αγαθό που λέγεται πολιτισμός και αθλητισμός και με τη δική σας τακτική, ότι για να μπορέσετε να λειτουργήσετε αυτά τα τμήματα του πολιτισμού και του αθλητισμού στην πόλη μας, έχετε βάλει αυτό το τιμοκατάλογο που για μας, ανεξάρτητα αν είναι ακριβότερος ή φθηνότερος από τον ιδιωτικό ανταγωνισμό στην πόλη μας, που για μας έχουμε ακούσει και έχουμε καταγγελίες ότι για τους μη μαρουσιώτες εγγεγραμμένους στα τμήματα δεν είναι και τόσο φθηνότερο από τον ιδιωτικό ανταγωνισμό. Το αντίθετο θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι, είναι ρητορικό ερώτημα, δεν θέλω να απαντήσω, να απαντηθεί αυτή η τοποθέτηση. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι λίγα ή πολλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό το αγαθό πρέπει με ευθύνη του κράτους να το απολαμβάνουν όλοι, όλα τα παιδιά, όλοι οι δημότες, όλος ο λαός. Και με αυτή την έννοια εμείς θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα και των χρηστών αλλά και των εργαζόμενων που
πάλι ανταποδοτικά έχω, πληρώνομαι και λειτουργώ το τμήμα, δεν έχει ο Δήμος, δεν έχουν οι χρήστες, απολύονται ή δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Με αυτή τη λογική εμείς είμαστε αντίθετοι, με αυτή την πολιτική τακτική είμαστε αντίθετοι, άρα είμαστε αντίθετοι και με την εισήγηση που φέρνετε σήμερα. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Κουτσουβέλη. Πέραν των γνωστών, ας πούμε, επιχειρημάτων που λέμε κατά καιρούς ότι αυτά τα προγράμματα θα έπρεπε να εκτελούνται από το Δήμο Αμαρουσίου και μπορούσε να τα εκτελέσει ο Δήμος Αμαρουσίου, γιατί ακριβώς είχε πάρει έγκριση να εκπονηθούν τα προγράμματα αυτά από το Δήμο πριν ξεκινήσει η καινοφελής επιχείρηση και μεταβιβάστηκε συνέχεια. Συμφωνώντας βέβαια και σε αυτά που είπε ο κ. Φωτόπουλος για ότι θα έπρεπε τα προγράμματα να είναι κατά το δυνατόν να υπάρχει παροχές προς τους δημότες πιο μειωμένες ή τέλος πάντων πιο πολλά προνόμια για τους δημότες. Θα σταθώ μόνο σε ένα θέμα που δείχνει την τιμολογιακή, ας το πούμε, πολιτική και τη φιλοσοφία της διοίκησης, που είναι ότι εν μέσω κρίσης και 7 χρόνια ύφεσης, όπως και χρησιμοποιήσω τα λόγια του κυρίου Δημάρχου, που είπε ότι ζούμε σε 7 χρόνια ύφεσης και παθογένειας, θα έπρεπε πρώτα να κοιτάξουμε λίγο και τα του οίκου μας και να αναλογιστούμε αυτή την ύφεση και να μην πηγαίνουμε το 2015 και μέχρι σήμερα, αντί να παρέχουμε περισσότερα και δωρεάν παροχές στους δημότες, να βάζουμε ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια για να χρησιμοποιηθεί η πισίνα από τα ΚΑΠΗ, από τους ταξιούχους, με κριτήριο το εισόδημα. Γιατί δεν γνωρίζω σε αυτά τα 7 χρόνια να είδαμε καμιά αύξηση σύνταξης όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως, βαίνουν συνεχώς μειούμενες οι συντάξεις και θα μειωθούν και άλλο, επειδή ασχολούμαι λίγο με το αντικείμενο. Συνεπώς, και μόνο αυτό και η κατάργηση της δωρεάν παροχής εν μέσω ύφεσης στα ΚΑΠΗ δείχνει ότι αντί να παρέχουμε περισσότερα με λιγότερα, παρέχουμε ενδεχομένως και λιγότερα με περισσότερα. Γι' αυτό θα είμαστε αρνητικοί. Ωραία, ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Χαλιώτη. Θέλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να μας συγχαρείτε σαν διοίκηση του Δήμου που κρατάμε με τα δόντια μας αυτές τις δομές για να προσφέρουν στους κατοίκους και στους δημότες μας. Προσπαθούμε, η κοινοφελής επιχείρηση έγινε ακριβώς για να μπορούμε να εισπράττουμε και να αποδίδουμε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις δομές, αλλιώς δεν μπορεί ο Δήμος να τις υποστηρίξει, γιατί δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε, τα χρήματα που υπήρχαν πριν 15 και 20 χρόνια που ήταν ευκολότερα και που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεγάλη ύφεση οικονομική η Ελλάδα. Έχουμε πολλά ελαφρυντικά μέσα στις εισπράξεις των οδείων και των δομών μας και θα έπρεπε να ακούσουμε τουλάχιστον και ένα μπράβο η διοίκησή μας και γενικά όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο, είτε κοινοφελής λέγεται αυτό, είτε διεύθυνση, είτε οτιδήποτε, για τους μεγάλους αγώνες που καταβάλουμε να κρατήσουμε αυτές τις δομές, να συντηρήσουμε αυτά τα κτίρια, να συντηρήσουμε τα πάντα για να μπορούν οι δημότες μας με χαμηλά δίδακτρα να διδάσκονται και με χαμηλά χρήματα να μπορούν να έχουν και την πισίνα τους και τα πάντα. Όσο για τα ΚΑΠΗ, οπωσδήποτε είναι χαμηλότερες οι τιμές και για κάποιες μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτά. Όμως πιο χαμηλά δεν μπορούν να πέσουν, δεν θα μπορούν να σταθούν οι δομές. Ήδη έχουμε πάρα πολλά έξοδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και σίγουρα τα χρήματα που δίνουν οι δημότες μας επαρκούν ίσα για να πληρωθούν οι καθηγητές και τα όργανα και κάτι πολύ ελαφρές επισκευές και πράγματα στα όργανα κλπ. Όλα τα άλλα τα έχει ο Δήμος, τη συντήρηση των κτηρίων κλπ. Και επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, θα έπρεπε να ακούσουμε ένα μπράβο και όχι να ακούμε από εσάς ότι δεν έπρεπε και ότι έπρεπε δωρεάν. Άξι. Δηλαδή, ζούμε σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη, δεν έχω καταλάβει. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία αρνητική, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Καρλατήρα. Εντάξει, τώρα εδώ είναι, τώρα σε παρακαλώ, τώρα εντάξει, εδώ είναι, από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, αρνητική κυρία Διακολιού, αρνητικός και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο 22ο θέμα. Έγκριση ημίτηση υπαρίθμων 88-2016, απόφαση ΔΣ της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμα Μαρουσίου περί τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της. Λοιπόν, ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Ερώτηση. Ναι, κύριε Κουτσουβέλη. Θα ήθελα από τον Πρόεδρο της Κοινοφελούς μια εισήγηση ακριβώς
προκειμένου τροποποιείται ο κανονισμός, επειδή προσλαμβάνουμε νομική υπηρεσία και καλλιτεχνικό διευθυντή, ή πρόκειται να προσλάβουμε? Γιατί έχει ξαναέρθει ένα θέμα παρόμοιο. Όχι, τροποποιούμε τον κανονισμό βάσει της Αποκεντρωμένης και του Υπουργείου Εσωτερικών, που πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν διευθυντή ή κοινοφιλή επιχείρηση και τα υπόλοιπα να είναι τμήματα και γραφεία. Και έτσι, αν δείτε πίσω τον πίνακα, έχουμε στο οργανόγραμμά μας τμήματα και γραφεία πέραν από έναν διευθυντή. Και στην προηγούμενη τέτοια που είχαμε καλλιτεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί να τον πάρει κοινοφιλή. Άρα γίνεται η τροποποίηση ώστε να μπορεί να προσληφθεί καλλιτεχνικός διευθυντής και η νομική υπηρεσία. Αυτό δεν γράφεται στην εισήγηση. Γίνεται τροποποίηση για να υπάρξει ακριβώς τα στάνταρ του Υπουργείου Εσωτερικών και Αποκεντρωμένης όσον αφορά τις κοινοφελείς, που περιλαμβάνει μία θέση γενικού διευθυντή, διευθυντή δηλαδή, και από εκεί και κάτω έχουμε τμήματα και γραφεία. Δεν είχαμε διευθύνσεις όπως είχαμε στο παλιό μας το οργανόγραμμα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Η κοινοφελής, ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να απασχολήσει στη νομική υπηρεσία δικηγόρος από το Δήμο. Όχι, δεν μπορεί. Η κοινοφελή είναι αυτόνομη. Μόνη της έχει τη διαδικασία για νομική υπηρεσία, είτε με σύμβαση έργου, είτε πρόσληψη, οτιδήποτε. Τώρα απασχολεί ένα δικηγόρο, από ό,τι ξέρω. Ναι, είναι εξωτερικός συνεργάτης. Πώς έχει προσληφθεί, με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό? Με διαγωνισμό. Έγινε διαγωνισμός. Βεβαίως. Γιατί νομίζω έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Όχι, διαγωνισμός. Επειδή το έχω δει, από ό,τι θυμάμαι, είναι διαγωνισμό. Εντάξει, πάντως, όπως και να έχει γίνει, με νόμιμη διαδικασία έχει γίνει η πρόσληψή του. Και είναι ένας νομικός. Κύριος Κουτσουβέλης. Επειδή ερώτηση. Εδώ πέρα πιστεύω ότι η πραγματική βούληση της κοινοφελούς... Ερώτηση. Όχι, τοποθέτηση. Επειδή πιστεύω η πραγματική βούληση της κοινοφελούς και θα φανεί μάλλον στο μέλλον, είναι να πέραν του ενός δικηγόρου που απασχολεί να συστήσει και νομική υπηρεσία και να πάρει και καλλιτεχνικό διευθυντή, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει και λόγος να μπαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προσαρμογής ή όχι, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα παρθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ έρχεται ακόμα το επιχείρημά μας, που είναι το εξής. Η νομική υπηρεσία στο Δήμο απασχολεί πάνω από 5-6 δικηγόρους. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πει και ο κύριος Γρέγος εδώ. Με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είναι πάνω από 5-6 δικηγόροι, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν όλοι και αντικείμενο και αν έρχονται όλοι στο Δήμο. Συνεπώς, το ότι απασχολούμε ήδη έναν δικηγόρο, και ενώ θα μπορούσαν αυτά τα προγράμματα να εκπονηθούν από το Δήμο, όπως είπα και πριν, και η νομική υπηρεσία του Δήμου να είναι και νομική υπηρεσία, το πούμε, η νομική υπηρεσία του Δήμου να ελέγχει όλα αυτά τα προγράμματα, θεωρώ ότι είναι σπατάλι να γίνονται αυτές οι ενέργειες από μεριάς της κοινοφελούς. Συνεπώς, θα είμαστε αρνητικοί. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία αρνητικός ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιανακάκος, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Σπύρος Βλάχος, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Καλατήρα, η κυρία Διακολιού και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. 23ο θέμα, έγκριση ημίτησης υπαρίθμων 89 του 2016, απόφαση ΔΣ της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμα Μαρουσίου σχετικά με τον κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της κατόπιν της εφαρμογής του νόμου 4412 του 2016. Ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Ναι. Είναι η αλλαγή του νόμου που πρέπει ωραία, να... Ωραία. Είναι η ωραία, αλλαγή... ωραία. Εντάξει. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Με πλειοψηφία αρνητικός ο κύριος Φωτόπουλε. Έλα κύριε Φωτόπουλε, εντάξει τώρα για όλα. Αφού... Επέστε το, ναι, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να είναι αθώο. Βέβαια, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη κιόλας. Επειδή συγγνώμη η σειρά κιόλας αλλάζει και δεν ετοιμαζόμαστε, έχουμε και άλλα πράγματα να λύσουμε ταυτόχρονα. Συγγνώμη κιόλας για το ζήτημα. Εγώ. Καταλαβαίνω ότι αυτή η εισήγηση είναι προσαρμογή που θα διέπει τις επιχειρήσεις δημοτικές όσον αφορά την ανάθεση, ότι υπάρχει και για τις κρατικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς δεν διαφωνούμε στη διαδικασία ότι πραγματικά πρέπει να μπει μια τάξη και ένας νόμος και να διέπει και τις δημοτικές επιχειρήσεις στην ουσία να μην κάνουν... Μη συνεχίζετε. Δεν ακούγεστε. Να τελειώσουν πρώτα τις συζητήσεις και μετά.
Εσείς μιλάτε πρώτος, κύριε Ρώτα. Τι λέτε? Ναι, ναι, σας βλέπω. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν διαφωνούμε στο να υπάρχει μια τάξη, να υπάρχει ένας νόμος που να μην αφήνει το δικαίωμα σε κάθε επικεφαλής δημοτικής επιχείρησης ή δήμαρχο ή δημοτικό συμβούλιο να κάνουν ό,τι θέλουν και να βαφτίζουν το ψάρι κρέας και να δίνουν ανάθεση με διάφορους αδιαφανείς όρους. Σε αυτό είμαστε θετικοί και θα το ψηφίζαμε. Αλλά επειδή η συγκεκριμένη... Κύριε Πρόεδρε, επειδή η συγκεκριμένη οδηγία... Σας παρακαλώ λίγο, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ λίγο. Σας παρακαλώ λίγο. Εντάξει, μπορείτε να περάσετε έξω να μιλήσετε τουλάχιστον. Ο κύριος Αντωνόπουλος θα ξέρει και ότι ο νόμος, γι' αυτό ακριβώς ήθελα να το υπενθυμίσω, να του θυμίσω, κύριε Αντωνόπουλε, δεν σας ξέρω από φαντάρο, να σας μιλάω στον ενικό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η ίδια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκτός από αυτό, δίνει το δικαίωμα και στο να λειτουργούν οι επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, κινσέπ, ΣΔΙΤ, διάφορα τέτοια εργαλεία δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να, όπως δεν βάζουμε αστερίσκους, δεν είχαμε βάλει και στην αρχή αστερίσκους, έτσι και η στρατηγική μας, η πολιτική μας θέση δεν μπορεί να είναι με αστερίσκους. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα είμαστε αρνητικοί στο σύνολο, θετικοί στο συγκεκριμένο ζήτημα που βάζουμε να υπάρχει μια τάξη στις αναθέσεις των δημοτικών επιχειρήσεων. Αυτό ήθελα να ξεδιαλύνω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, κύριε. Ωραία. Σε ψηφοφορία, ομόφωνα. Πάμε στο 25ο θέμα. Έγκριση ΜΗ της 109 του 2016, απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τοποθέτηση κατακόρυφη σήμανσης πληροφοριακή πινακίδα στη διαδημοτική οδό στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στρατάρχη. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κουκούζα. Είχατε κάνει ένα αίτημα εσείς. Ναι, προφανώς κάναμε ένα αίτημα, δεν το κάνατε αποδεκτό. Πιστεύουμε ότι χρήζει περισσότερη συζήτηση. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα για μας. Νομίζω ότι χρήζει περισσότερη συζήτηση και με τους ανθρώπους της Παπάγου και με τις ευρύτερης γειτονιάς. Εκτιμώ, αφήστε... Καλό τώρα, μην το διακόπτετε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ όμως. Αφήστε να πείτε ότι δεν είστε μόνη κάτοικος της Παπάγου, ούτε το πάρκης στη Νέα Λέσβο. Πάρτε το χαμπάρι αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είστε το πάρχης, δεν είστε μόνη κάτοικη στην Παπάγου. Αφήστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Κυρία Χαλιώτη, με εκπλήσετε, γιατί συνήθως έχετε μια δημοκρατική ευαισθησία. Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, ναι. Σας παρακαλώ και να φωνάζετε, εγώ τη γνώμη μου θα την πω. Μα κάνετε διάλογο τώρα μεταξύ σας. Τι να κάνω. Μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο και δεν την μαζεύετε. Μα τι κουβέντες είναι αυτές τώρα, τι να μαζέψουμε τώρα, εντάξει, σας παρακαλώ. Δεν τη φέρνετε εις την τάξη, να ανακαλέσω. Πάντως εγώ φαίνεται ότι μένετε στην ίδια συνοικία. Όχι, εγώ δεν μένω εκεί, είμαι πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Στα ανάβριτα είμαι. Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λοιπόν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα. Ναι, αν με αφήσει η κυρία Χαλιώτη, ευχαρίστω, θα είχα ολοκληρώσει σε ένα λεπτό. Όπως ξαναλέω λοιπόν, τα λεωφορεία, τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων των οποίων περνάνε από την Παπάγου, από εκεί και πέρα δεν έχουν που να πάνε, μπαίνουν σε γειτονιές. Εγώ εκπλήσωμαι και με την απόφαση του γειτονικού δήμου. Τη στιγμή που αν στρίψει δεξιά και πάει στη Γράμμου, θα μπει μέσα στα στενά και θα δημιουργεί πρόβλημα οπωσδήποτε στις γειτονιές, αλλά και αν κάνει αριστερά και πάει από την Εφταλιώτη ή από την Τερπάνδου, ξέρω καλά την περιοχή, επίσης είναι πάρα πολύ στενά και είναι και στη δική μας περιοχή. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν σε αυτό το θέμα και επιφυλασσόμαστε να ενημερώσουμε τη γειτονιά για την τοποθέτηση της κυρίας Χαλιώτη. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία παρόντες δηλώνει ο κύριος... Σας παρακαλώ λίγο. Ελάτε εσείς.
Προηγουμένως δεν θέλατε να μιλήσατε. Προηγουμένως, μιλήστε τώρα. Μιλήστε. Τι, με απολύτε. Με απειλείτε. Όχι εσένα. Α. Λοιπόν, αυτό το λέω για τον κύριο Κούκουζα, ο οποίος μίλησε, ησυχία, με εμπάθεια για το πρόσωπό μου και είπε θα ενημερώσει. Γιατί όσα δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εμένα είναι ο δρόμος μου, λίγο ησυχία, εμένα παρακαλώ. Οι άνθρωποι μου θα επηρεαστούν, όμως τα σχολικά περνάνε και δεν περνάνε μόνο τα σχολικά των ιδιωτικών που έχουν εμπάθεια, περνάει και το σχολικό του Σκιαριδίου και το σχολικό των Αναβρήτων και τα σχολικά όλου του κόσμου. Λοιπόν, πάντα περνάνε. Τώρα θα κάνουμε θέμα. Τυπικά θα έμπαινε η πινακίδα εκεί. Ούτως ή άλλως απαγορεύονται τα φορτηγά. Το έχει βάλει ο Δήμος Μελισσίων εδώ και χρόνια. Δεν μπαίνουν τα φορτηγά από τη μεριά εκείνη. Λοιπόν, το να λέμε για τα σχολικά, τα οποία είναι κάποια σχολικά που περνάνε και εμένα μου επιβαρύνουν και δεν μπορώ να βγω από τον καράζ μου, αλλά δεν μίλησα ποτέ, ούτε όταν ήρθε ο Δήμαρχος ήταν παρόν. Η απόφαση από τα Μελίσια το 10 να γίνει ήπιας κυκλοφορίας επειδή είναι διαδημοτικός, το δέχτηκα. Και γυρίσαμε πίσω τη μελέτη. Αλλά αυτά δεν τα ξέρετε, είναι ψηλά γράμματα. Μόνο τώρα θέλετε να πείτε ότι μπλα μπλα. Γιατί είναι δρόμος βασικός για την περιοχή μας. Από εκεί ανεβαίνουν και πάνε στην περιοχή. Τα σχολικά σταματάνε μέχρι την πλατεία τη Μικρή και γυρίζουν μέσα στα Μελίσια. Αυτό το ξέρω γιατί παρακολουθώ κάθε πρωί. Αφού θα ψηφίσουμε, γιατί κουράζεσαι. Λοιπόν, το λέω γιατί ο κύριος Κούκουζας θα μαζέψει υπογραφές, θα πάει στο αυτό, θα μου φέρει εκείνο, θα μου φέρει το άλλο. Και δεν είμαι τοπάρχης, αλλά είμαι ένας άνθρωπος έτοιμος με μεγάλη πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν θα μου κάνει μαθήματα ο κύριος Κούκουζας. Και κανένας Κούκουζας. Ευχαριστώ. Επί της αδικασίας. Επί της αδικασίας. Τι σε έκανες ρε Κούκουζα. Λοιπόν, θα τα βάλεις μαζί μου τώρα. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο. Λοιπόν, ελάτε, ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε Χαλιώτη, σας παρακαλώ, μα τι τις κάνατε. Αν ήμουν απ' έξω και έμπαινα ξαφνικά, δεν θα ξέρα τι είχε συμβεί. Σας παρακαλώ. Αποχωρεί ο κύριος Σπύρος Βλάχος. Λοιπόν, κύριε Γεννακάκο, λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Βεβαίως, η ώρα είναι 10 και. Είναι σίγουρο ότι όλοι από κάπου ήρθαμε και δεν ήρθαμε μετά από το κρεβάτι μας. Έτσι. Ο κάθε ένας έχει τραβήξει τον αλίμονο. Παρακαλώ. Μα κυρία Χαλιώτη. Μα αυτό λέω, επιτέλους. Λέει, θα αρχίσουμε να... Σας παρακαλώ. Α, θα έχω σφεντόνα με ενέσιμο. Λοιπόν... μα τι άλλο να κάνω ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα μένει έτσι χαμογελαστή. Λοιπόν, κύριε Σμυρνή, σας παρακαλώ. Ακούστε, εγώ παρακολουθώ, σας παρακαλώ. Όλοι ερχόμαστε και δεν αναφέρομαι σε μένα, πες ότι έχω και μια λόξα. Οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα είναι... Κυρία Χαλιώτη, ναι, έχει νόημα. Λοιπόν. Προσπαθώ να πήρα τις διαδικασίες, σήκωσα το... Παιδιά, μπορείτε, σας παρακαλώ. Κάτσε κάτω λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ... Κάνουμε μία διακοπή να ηρεμήσουμε. Επειδή πραγματικά όλοι προερχόμαστε από μια μέρα δύσκολη, πιθανολογώ οι περισσότεροι σίγουρα, παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνει ο Πρόεδρος. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
Λίγο πολύ όλοι σηκώνονται, σηκωνόμαστε, πάμε δεξιά-αριστερά. Το Προεδρείο είναι αναγκασμένο να κάθεται στη θέση του. Σε μια μέρα που δεν είναι εύκολη. Και όταν τουλάχιστον λέμε, εντάξει, θα υπάρχει και μια χαλαρότητα, αλλά θεωρώ λίγο σεβασμό στον ομιλητή και στην προσπάθεια που κάνει και το Προεδρείο και ο Πρόεδρος συγκεκριμένα. Το ζητώ και εγώ, εάν θέλετε, ως ένας άνθρωπος που τιμώ την προσπάθεια που γίνεται. Έτσι. Και θεωρώ ότι αυτό το γεγονός μεταξύ του Πέτρου και της Ρένας, μεταξύ του κυρίου Κούκουζα και της κυρίας Χαλιώτη, της κυρίας Χαλιώτης και του κυρίου Κούκουζα, πάντα υπάρχουν ατυχείς στιγμές που καμιά φορά από το χιούμορ πηγαίνει στο σοβαρότερο. Θεωρώ ότι έκφρασε κάποιες πολιτικές απόψεις, δικαίωμά του είναι του κυρίου Κούκουζα, μπορεί να υπήρχε ένα λογοπαίγνιο, νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται λήξαν. Ξέρουμε όλοι τη σοβαρή δουλειά που κάνει η κυρία Χαλιώτη Συνοικία. Κάνει σοβαρή δουλειά σε ό,τι κάνει και ο κύριος Κούκουζας. Δεν ήρθαμε εδώ να μετρήσουμε τον πόη μας. Αλλά επειδή τυχαίνει να την ξέρω και πρώτα ως πρόεδρο της Νέας Λέσβου, την κυρία Χαλιώτη, έτσι την γνώρισα ως γιατρός, οφείλω να πω ότι κάνει διαχρονικά ένα τεράστιο έργο για την περιοχή. Και αυτό το λέω γιατί τη βγάζουν χρόνια πρόεδρο της περιοχής. Κλείνει η παρένθεση. Ευχαριστώ. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα. Παρόντες δηλώνουν ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Κουτσουβέλης. Πάμε στο 26ο θέμα. Έγκριση ΜΗΤΗ 108/2016, απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Ερυθρού Σταυρού Ιπποκράτους, Χασιώτη Πεντελικού στην Αγία Φιλοθέη, λόγω του έργου με θέμα ανακατασκευή συντήρηση οδών. Κατά την εισήγηση. Ομόφωνα. Πάμε στο 16ο θέμα για να τελειώσουμε τα τη σελίδα. Έγκριση ή μη παράταση ημερομηνία λήξη του έργου διανοίξει διαμορφώσει οδών. Παρόντες δηλώνουν ο κύριος, η κυρία Διακολιού, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μαγιάκης και ο κύριος Κουτσουβέλης και η κυρία Καρανάσιου. Το 17ο έγκριση μη παράταση ημερομηνία λήξη του έργου ηλεκτροφωτισμός βασικής οδικής αρτηρίας δημιουργία ασφαλών οδεύσεων. Ρωτάμε στο Προσυμβούλιο. Θεωρώ. Με συγχωρείτε που το λέω. Πώς. Γιατί. Κακό είναι. Πλάκα έκανε, ρε παιδί. Κύριε Γαρδέλη, εσείς προεδρεύετε. Εντάξει. Ναι, κύριε Ρώτα. Και να σας παρακαλέσω με μεγαλύτερο σεβασμό στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, κύριε Ρώτα. Ο κάθε σύμβουλος έχει το δικαίωμα του λόγου. Συμφωνώ απολύτως. Εντάξει. Για την αποκατάσταση της... Πού το πάσαι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κόκαλη, γιατί λείπει η υπηρεσία. Μπορείτε να μας πείτε για αυτή τη νέα σύμβαση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο, περίπου τάξη μεγέθους, γιατί χρήματα συζητάτε. Είναι για... περίπου 25.000. 25.000. Μπορείτε να μας πείτε για την οδό Ρέστης που δεν εκτελέστηκε έργο ή αν εκτελέστηκε, σε τι ποσοστό εκτέλεση έγινε. Είναι άσχετο με το θέμα η οδός Ρέστη. Όχι, γιατί είναι μέσα στην ίδια εργολαβία. Όχι, η οδός Ρέστη έχει ηλεκτροφωτισμό. Η οδός Ρέστη, ό,τι έχει γίνει τώρα, είναι διανοίξεις. Το υπόλοιπο της οδού Ρέστη είναι για την ηλεκτροφωτισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε, με όλο το σεβασμό, ναι. Η οδός Ρέστη και η εργολαβία ήταν για ηλεκτροφωτισμό. Αυτό ήταν το έργο. 200.000 ήταν το έργο, προϋπολογισμός. Με την έκπτωση, ο ανάδοχος υπέγραψε περίπου τις 80 με 90.000. Ωραία, κάντε εκτελέστηκε... Κύριε Ρώτα, κάντε λάθος. Η οδός Ορέστη, όχι, η οδός Ορέστη έγινε διάνοιξη και ήταν εργολαβία, υπάρχει διάνοιξης. Ένα λεπτό, κύριε. Το γράφει, εδώ είναι συγκεκριμένο. Στην αρχική σύμβαση του έργου, ηλεκτροφωτισμός, ναι. Είχε μέσα την οδό Σωρού και την οδό Ορέστης. Ναι. Η οδός Ορέστης, κατά δήλωση της υπηρεσίας γραπτή, δεν εκτελέστηκε το έργο, το συμβατικό αντικείμενο, έτσι γράφεται, γιατί εκτελέστηκαν εργασίες διανοίξεων και ανταυτού βάζεται νέα σύμβαση επιπλέον του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Αυτό. Και ρωτώ, ποιο είναι το μέγεθος, μου λέτε βεβαίως 25.000, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τα υπόλοιπα που πήγανε.
Πόσα φωτιστικά βάλατε στη Σωρού, ξέρετε? Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, να το πούμε πάλι από την αρχή. Έτσι, η οδός Ορέστη ήταν ένας αδιάνοιξος δρόμος, είναι σε εργολαβία διανοίξης οδών. Άλλος εργολάβος, άλλη εργολαβία. Στον ηλεκτροφωτισμό, αφήστε να τελειώσω. Στον ηλεκτροφωτισμό, λοιπόν, ήταν η οδός Σωρού, η οδός Ορέστη και η οδός Χαλκιδικής. Έτσι, μάλιστα. Επειδή λοιπόν δεν φτάναν οι ποσότητες, γιατί έγινε ισοπεδωτική στη Σωρού λόγω επικινδυνότητας με εντολή, γιατί εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε άλλος εργολάβος να μπει μέσα, να κάνει την ισοπεδωτική, και πήρε εντολή ο εργολάβος και πήγε και έκανε την ισοπεδωτική, έφτιαξε τα δίκτυα μεταφορές οπτικών ινών και για να γίνουνε, έφαγε πάρα πολύ από οικοδομικά υλικά η οδός, μεγάλη ποσότητα η οδός Σωρού, και τα υπόλοιπα τα χρήματα είναι οικοδομικά υλικά, κάποια καλώδια και κάποια φωτιστικά που θέλει ή τρία ή τέσσερα για να συμπληρωθεί στην οδό Χαλκιδικής. Έτσι. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, ομόφωνα. Ωραία. Παρόντες δηλώνουν ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιανακάκος, ο κύριος Κουκούζας, η κυρία Καρανάσιο, η κυρία Διακολιού και ο κύριος Κουτσουβέλης. Ωραία. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Το πρώτο θέμα είπαμε ότι αποσύρεται. Πάμε στο δεύτερο θέμα, διαγραφή οφειλής από έσοδα από άλλες πηγές, δικαστική δαπάνη, λόγω λανθασμένης χρέωσης και επανεβεβαίωση του ορθού ποσού, υπόθεσης Φακιανάκης ΑΕΒΕ. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Πάμε στο τρίτο θέμα, διαγραφές οφειλών από παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπόθεση Κόντης Αθανάσιος. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Παρόν. Παρόντες δηλώνουν ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιανακάκος, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο τέταρτο θέμα, διαγραφές οφειλών από παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπόθεση Μπασάνου Μαρία. Κατά την εισήγηση, παρομοίωση. Ψηφίζουμε ομοίως. Ναι, ναι. Ψηφίζουμε όπως το προηγούμενο. Πάμε στο πέμπτο θέμα, έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων οικογενειακών τάφων, υπόθεση Κλεάνθης Μαυρόπουλος. Κατά την εισήγηση, ομόφωνο. Έκτο θέμα, έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Μαρουσίου οικονομικού έτους 2016. Ερώτηση. Όχι, όχι. Θέλω μία μικρή τοποθέτηση που Βεβαίως. Θα πηγαίνει και για το 2012 και το 2013. Εντάξει, εντάξει. Η κεραμική τέχνη αποτελεί στίγμα στην πολιτιστική ιστορία του Μαρουσιού, χαρακτηρίζει την πολιτιστική ιστορία του Μαρουσιού, συνεπώς είναι χρέος μας να την στηρίξουμε και για να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας παράδοση, ιδιαίτερα σε μία εποχή που μαστίζεται από πολιτιστική παινία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που ακολουθούνται. Μεγαλύτερο χρέος για τη στήριξή μας στους κεραμίστες αποτελεί και το γεγονός του ότι το ακίνητο στο οποίο στεγάζονται βρίσκεται στα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα νύχια του Ταϊπέδ. Συνεπώς, ασφαλώς και θα είμαι θετική στις δράσεις που ενισχύουν και στηρίζουν τους αγκιοπλάστες. Θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο 7ο θέμα, συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεως προμηθειών νόμου 44-12-2016. Κατά την εισήγηση, τα ονόματα. Δεν έχουμε στο 6, για το 7 μιλάμε τώρα. Δεν παρακολουθούμε. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, προτείνονται τακτικά μέλη ο κ. Δημητρακόπουλος Αντώνιος, ο κ. Φασουλάς Αριστίδης και ο κ. Σιμιτζής Άγγελος. Και αναπληρωματικά η κυρία Αποστολού Ελένη, ο κύριος Κονδύλης Θεόδρος και ο κύριος Κάπας Παναγιώτης. Κατά την εισήγηση, ομόφωνα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις επιτροπές, γιατί έχουμε φτιάξει τη δεύτερη επιτροπή προμηθειών. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, για τα θέματα της διεύθυνσης καθαριότητας, προκειμένου να είμαστε πιο ευέλικτοι και να λειτουργούν και παράλληλα, προτείνονται τακτικά μέλη για τη δεύτερη επιτροπή ο κύριος Χοχλιούρος, Στέργιος,
ο κ. Βαβανός Ευάγγελος και ο κ. Χριστιωτάκης Δημήτρης. Και αναπληρωματικά η κυρία Παντελέου Κυριακή, η κυρία Μπάστα Ιωάννη και ο κ. Κορκίδης Ευάγγελος. Ωραία. Υπάρχει αντίρρηση. Θέλετε τοποθέτηση. Έλατε, κύριε Μαγιάκη. Τοποθετήθηκα και στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν τα ονόματα που ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή είναι τα ίδια με αυτά που λέει ο κύριος Γενικός. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Η πολιτική ουσία του θέματος είναι ότι μέχρι τώρα τα μέλη αυτών των επιτροπών εκπληρώνονται. Ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα είτε να διορίζονται είτε να κληρώνονται και η διοίκησή σας επέλεξε τη διαδικασία του διορισμού, χωρίς να γίνεται κλήρωση για αυτά τα μέλη. Δεν συμφωνούμε με αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται κλήρωση όπως γινόταν μέχρι τώρα και συνεπώς ψηφίζουμε παρόν. Ωραία. Με πλειοψηφία δηλώνουν παρόντες, ψηφίζουν παρόντες ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. 152 ψηφίστηκαν και τα προαπαιτούμενα. Άρα θα γυρίσει ο συνάδελφος όπου είναι. Στο 8ο θέμα, συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεως Γενικών Υπηρεσιών, νόμου 44-12-2016. Ναι. Σε συνέχεια της προηγούμενης διαδικασίας προτείνονται σαν τακτικά μέλη ο κύριος Θυμάκης Νικόλαος, η κυρία Κουτραφούτη Φωτεινή και ο κύριος Κόκαλης Αλέξανδρος και ως αναπληρωματικά μέλη η κυρία Σιόγκα Εκατερίνη, ο κύριος Γαϊτανίδης Κυριάκος και η κυρία Θεοδόρου Αλίκη. Ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο ένατο θέμα, συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων νόμου 44-12 του 2016. Κατά τον ίδιο τρόπο ψηφίζουμε. Να πω τα ονόματα. Ναι, βεβαίως. Τακτικά μέλη προτείνονται ο κύριος Γρέγος Παναγιώτης, ο κύριος Βαρθαλίτης Γεώργιος και η κυρία Κόλια Κυριακή. Αναπληρωματικά μέλη ο κύριος Σταμολέγκας Γεώργιος, ο κύριος Κάτσαρης Βασίλειος και ο κύριος Τζορτζάκης Μιχαήλ. Ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, κύριε Μαγιάκη. Υπάρχει ένα ζήτημα, διότι θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσει τις αποφάσεις της. Δεν είναι τα ίδια ονόματα, κύριε. Οι ίδιες επιτροπές είναι. Πώς όχι. Είναι επιτροπές του νόμου 44-16, ποιος είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εάν είναι οι ίδιες επιτροπές, εντάξει, μια το λέει ο Δήμαρχος, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Εάν είναι οι ίδιες επιτροπές, τίθεται θέμα διαδικαστικό, δεδομένου ότι ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή άλλα ονόματα. Αν είναι άλλες επιτροπές, δεν υπάρχει ζήτημα. Θέλει να το ελέγξετε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ωραία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε για το ίδιο θέμα δύο διαφορετικές αποφάσεις. Σωστό. Ευχαριστώ. Οπότε ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Να απαντήσω κατά τον ίδιο τρόπο. Κύριε... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω. Απλώς σε κάθε περίπτωση, εφόσον ήταν τα ίδια ονόματα, η εισήγηση θα έχει διαφοροποιηθεί και θα ήταν αποδοχή της τάδε απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Μιλάμε τώρα για διαφορετικές επιτροπές. Ωραία. Πάμε στο 10ο θέμα. Απόδοση ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΤΑ Κατανομής 2016 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμα Μαρουσίου Κηπαδά. Κατά την εισήγηση, ομόφωνο. Πάμε στο 11ο θέμα. Απόδοση ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΤΑ Κατανομής 2016 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμα Μαρουσίου Κηπαδά. Κατά τον ίδιο τρόπο, ομόφωνα. Το 12ο θέμα, έγκριση μη δαπάνης για βιβλιοδέτηση, εκτύπωση λευκομάτων, έργων τέχνης της 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής. Ομόφωνα, ομόφωνα. 13ο θέμα, έγκριση μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής. Κατά τον ίδιο τρόπο, ομόφωνα. 14ο θέμα, έγκριση μη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης και λειτουργίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Μαρουσίου. Ερώτηση, θέλετε κύριε Μαγιάκη. Τοποθέτηση. Ναι, τοποθέτηση. Ερώτηση. Ωραία, ελάτε ο κύριος Μαγιάκης. Πρώτη στην ουσία για μια ανανέωση μιας απόφασης που είχαμε πάρει ακριβώς πριν από ένα χρόνο.
Με βάση αυτή την απόφαση καταργήσαμε τη φιλαρμονική. Στη συγκεκριμένη απόφαση είχαμε διαφωνήσει και είχαμε διαφωνήσει για κανένα λόγο, διότι θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι η φιλαρμονική στο Δήμο θα πρέπει να υπάρχει καθαρά για λόγους πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και να μπορεί, ας πούμε, να, μέσα στην πόλη να διαδίδει τη μουσική. Δεν το κάνατε. Ξαναιδιωτικοποιείτε τη φιλαρμονική μόνο και μόνο για να έρχεται να πέσει στις παρελάσεις. Τέτοια φιλαρμονική εμείς δεν τη θέλουμε και γι' αυτό θα είμαστε αρνητικοί σε αυτό το θέμα. Ωραία. Ελάτε, κύριε Βλαχοπιώτη. Εντάξει. Σε ψηφοφορία το θέμα με πλειοψηφία αρνητική ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Κουκούζας, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Καρλατήρα, η κυρία Διακολιού και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα. Και η κυρία Καρανάσιο, συγγνώμη. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε και στο 15ο θέμα. Έγκριση μη παράταση του έργου βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργία διαδρομή πεζών και ποδηλάτων. Βεβαίως. Κύριος Κόκαλης έχει το λόγο. Άνοιξε το μικρόφωνο. Ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε χθες, είχε καταθέσει για τέλος Σεπτεμβρίου την παράταση και κατέθεσε εκ νέου παράταση εχθές για τέλος Οκτωβρίου. Κοιτάξτε, είναι και η τελευταία, έτσι κι αλλιώς που συνοηθήκαμε με το ΚΑΠΕ, δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Από εκεί και πέρα αυτό που ζητάμε δεν υπήρχε μέσα στην εισήγηση. Είναι η παράταση να δοθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Να τροποποιηθεί, ναι. Η εισήγηση τροποποιείται για τις 31 δεκάτου, 30 δεκάτου. 31 δεκάτου. 31 δεκάτου. 31 το γράφει, 31 δεκάτου. Ερώτηση. Ελάτε, κυρία Διακολιού. Θα είμαι σύντομη. Τα θέματα αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δια του τύπου. Δεν χρειάζεται να κουράζουμε κανέναν ξαναλέγοντάς τα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι την τελευταία φορά που συζητήθηκε ξανά το ίδιο θέμα, από τον Δήμαρχο ζητήθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να σταλεί ένα εξώδικο στον εργολάβο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Επίσης, από την αρχή του μήνα έχω υποβάλει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το υποέργο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι το τελευταίο θέμα, είμαστε όλοι κουρασμένοι και εγώ το ίδιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κυρία Διακολιού, να μιλήσετε όσο θέλετε. Υπενθυμίζω όμως ότι έχω καταθέσει ήδη από τις αρχές του μήνα μία ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το υποέργο 2 του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή τις υπηρεσίες συμβούλου. Των 56.000 που λέτε. Μάλιστα. Ζήτησα να μου παραδοθούν τα τεύχη και να δω τι χρήματα έχουν καταβληθεί. Λοιπόν, πέραν αυτών, επισημαίνω για μία ακόμη φορά ότι το έργο βρήθη από ελλείψεις από την αρχική του σχεδίαση, τις οποίες υφίστανται οι πολίτες, παραδείγματος χάρη δεν έχουν οριστεί θέσεις κάδων σκουπιδιών ή οι διαβάσεις πεζών καθίστανται άνευ αντικειμένου γιατί καταλήγουν στα παρτέρια. Οι ποδηλατόδρομοι δεν είναι ενταγμένοι σε ένα συνολικό σύστημα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεύτερον, δεν διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια ή γιατί υπάρχει μια ανεπαρκής σήμανση στους δρόμους, τουλάχιστον ανεπαρκής, ενώ υπάρχουν σημαντικές κακοτεχνίες στο έργο. Ήδη δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες και διαμαρτυρίες κατοίκων με τα χορτάρια που έχουν φυτρώσει στους ποδηλατοδρόμους, τους ποδηλατοδρόμους που έχουν ήδη καταβυθιστεί. Ο χρωματισμός τους έχει ήδη ξεθοριάσει, ενώ το έργο δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Οι πλάκες των πεζοδρομίων δεν είναι τοποθετημένες σωστά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό το οποίο βίωσαν οι κάτοικοι μέσα από αυτό το έργο δεν ήταν η ανάπλαση της γειτονιάς τους όπως όλοι το περιμέναμε, αλλά βιώνουν τελικά σαν αποτέλεσμα του έργου το στένωμα των δρόμων, την αύξηση της κίνησης και τη μείωση της δυνατότητας στάθμευσης. Τέλος πάντων, το νόημα είναι μέχρι τις 31 δεκάτου θα είναι δυνατόν να διορθωθούν τουλάχιστον οι κακοτεχνίες. Αυτό, τουλάχιστον αυτό. Κοιτάξτε, άλλωστε γι' αυτό καταρχήν όταν είπε ο Δήμαρχος για να στείλουμε εξώδικο στον εργολάβο, στάλθηκε το εξώδικο. Αυτό το νόημα έχει και η παράταση για να διορθωθούν κάποιες κακοτεχνίες. Παρεπιπτόντως, τα χόρτα δεν ήταν στο ποδηλατόδρομο, ήταν εκεί που τελείωνε ο ποδηλατόδρομος. Άρα το ζητούμενο είναι, κοιτάμε να διορθώσει ο εργολάβος ό,τι κακοτεχνίες είναι, έχει φτάσει στο τελείωμα
Και παρεμπιπτόντως για αυτό το οποίο είχατε ζητήσει, έχει πάρει περίπου 10.000, έχει καταθέσει τον πρώτο λογαριασμό για το υποέργο και το 25% περίπου και είναι να λάβει όταν τελειώσει το έργο το υπόλοιπο 75%. Θα μου δώσετε παρακαλώ πολύ αντίγραφα των τευχών όπως είχα ζητήσει και του εξοδίκου που στείλατε. Ωραία. Ευχαριστώ. Δώστε. Ο κύριος Δημάρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μία φορά, όπως είπα, τρίτη μάλλον φορά σήμερα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, μία στον Πρόεδρο των Εργαζομένων, δύο στο θέμα του πάρκινγκ και τρία εδώ, ότι ακριβώς αυτό που ζούμε ως τοπικές κοινωνίες και θέλω να ποτίσουμε το μυαλό μας όλοι, αν είναι δυνατόν, με αυτό που λέω, η παθογένεια της χώρας μας, η ύφεση των 7 ετών της χώρας μας, είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν ούτε να αποφασίσουν ή αν θέλετε δεν τις αφήνουν να μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Εν προκειμένου, γιατί το λέω σε αυτό το έργο. Καταθέσαμε μία μελέτη για 3 γειτονιές μέσα από ένα ποδηλατόδρομο και μέσα από την πράσινη διαδρομή βελτιώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο που σημειωτέων αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να το είχε κάνει το Πράσινο Ταμείο μέσα από τα χρήματα που έχει εισπράξει, αρκετά είναι από το Μαρούσι. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι εκτός ότι πέρασε από κάποιες ανεξάρτητες αρχές διαχείρισης ενδιάμεσων φορέων χρημάτων του ΕΣΠΑ, όπως είναι ΚΑΠ, δώσανε την έγκριση μέσα από συγκεκριμένες μελέτες, όποιες μελέτες που γίνανε από εγκεκριμένους μηχανικούς και αρχιτέκτονες και μέσα από αυτό την πληθώρα, εάν θέλετε, των καταθέσεων, θυμάμαι ήταν οι 90 δήμοι και εγκρίθηκαν οι 17, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ήταν και αυτό το έργο για την περιοχή μας. Ποιο είναι η παθογένεια, θα έλεγε κανείς μέχρι σήμερα, αυτό που συζητάω. Καταρχήν, σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός του να παίρνει ο άλλος μέχρι 70. Τώρα άκουσα σε ένα δήμο στην Πελοπόννησο, πήγε λέει 80%. Μα είμαστε σοβαροί. Η έκπτωση 80%. Είμαστε σοβαροί. Ναι, στη χώρα μας είμαστε σοβαροί. Διότι δεν βάζει μέτρα προστασίας η νομοθετική εξουσία, ώστε, κάτσε ρε αδερφέ, εάν είναι 80% να κάνει κάποιος έκπτωση, τότε γιατί τις τιμές που έχετε βάλει πάλι κεντρική κυβέρνηση νομοθετικά τις έχετε τόσο υπερτιμολογημένες. Εάν ισχύει αυτό. Ορίστε. Παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι η Οικονομική Επιτροπή, όταν δει τέτοια έκπτωση 80%, ενδεχομένως να μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσει. Αυτή που μπορεί να ακυρώσει είναι το ελεκτικό συνέδριο και θα σας θυμίσω ότι υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία από αντιπρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, κυρίως για όμβρια ύδατα. Είχε, νομίζω, πάει και ένα δικό μας, δεν θυμάμαι ποιας συνοικίας, του Ψαλιδίου, στο οποίο είχε κάνει 67%, στο οποίο πήγαινε για προσυμβατικό έλεγχο, υπήρχε στο τμήμα η απόρριψη και πήγε στο κλιμάκιο και που εκεί εν διάρκεια περιπτώσει εγκρίθηκε και όχι, εγκρίθηκε αν θέλετε και σε άλλους δήμους μέσα από αυτές τις εκπτώσεις. Λοιπόν, ωραία, η κεντρική ιδέα όμως δεν είναι αυτή. Η κεντρική ιδέα είναι ότι έγινε ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, υπήρχαν κάποιοι ανάδοχοι, μάλλον κάποιοι εργολάβοι που θέλαν να γίνουν ανάδοχοι και βάσει των υπηρεσιών που έπρεπε να δώσει το έργο, έδωσε το έργο σε αυτόν που είχε, πόσο είναι, 64-67, πόσο είναι αυτό. 67. Προσέξτε τώρα. Για ένα πρόγραμμα που έρχεται τα χρήματα εξ ολοκλήρου απ' έξω, το 67% σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι 67% του έργου
πηγαίνουν σε αλλότριες πηγές πλην του Δήμου μας και του έργου και το 33% είναι για το έργο. Δηλαδή ποιος νοήμων εγκέφαλος και καμία προστασία νομική από πουθενά. Διότι αυτοί που το κάνουν μέσα από μία νομική, νομοθετική δηλαδή διαδικασία που είναι υπάρχει στη χώρα μας. Αυτή είναι. Και δεν υπάρχει μία θέσμευση μέσα από την οποία να πει κάποιος ότι υπάρχει μία οροφή. Ή αυτό που ο κύριος Σπρίτζης, λοιπόν, το ήξερα πολύ καλά το όνομα του συνοδοιπόρου, αλλά που το χάλασε ο φίλος του κύριου. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε να μην βάζουν μειοδοτικούς διανοημούς, έπρεπε να βάζουν τους συμφερότερους. Είναι δηλαδή μια διαδικασία στην οποία κανείς πρέπει να δει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καθενός που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία που να έχει ζητήματα που να αφορούν, πώς το λένε, όχι μόνο το χρόνο κατασκευής, όλα εκείνα τα στοιχεία ενός εργολάβου. Εδώ λοιπόν, αντί του συμφερότερου, υπάρχει ομοιοδοτικότερος διαγωνισμός με τα αποτελέσματα που έχουμε ζήσει και στην πόλη μας, αλλά και παντού. Κλείνω. Εδώ πράγματι πρέπει στην πόλη μας να αποφασίσουμε το εξής. Καταρχήν, πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο στόχο έχει τη βελτίωση των περιοχών. Και αυτό σχετίζεται ακριβώς με την εκτέλεση και του έργου. Ούτε εγώ, ούτε η κυρία Διακολιού, ούτε δεν ξέρω ποιος άλλος από την αίθουσα, είμαστε οι αρμοδιότεροι, βάσει της ειδικότητας που έχουμε, γιατροί, δικηγόροι εδώ, και αν θέλετε και να πάω εγώ σαν προϊστάμενη αρχή να ελέγξω, δεν έχω τέτοια πιστοποίηση, υπάρχουν οι υπηρεσίες μας. Η εντολή στις υπηρεσίες μας είναι καμία παραλαβή έργου χωρίς βάση της συμβατικής υποχρέωσης. Δεν χρωστάμε σε κανένα, το λέω δια μικροφόνου, δεν υπάρχει λόγος κανείς να παραλάβει τίποτα εάν δεν είναι όπως ακριβώς περιγράφεται η συμβατική. Αυτό είναι η μόνη μας άμυνα. Εδώ ερχόμαστε τώρα να δούμε το άλλο κομμάτι. Έχουμε όλους σε έμψυχο δυναμικό, είτε ποσοτικό είτε ποιοτικό, για να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Άλλοι δήμοι θα σας έλεγα δεν έχουν. Στο δικό μας θα σας πω ότι προσπαθούν. Δεν είμαι ο ειδικότερος να πιστοποιήσω αυτό που προσπαθούν. Πάντως προσπαθούν. Και οφείλω να σας πω, επειδή ζούμε σε μία περίοδο και το έχω θέσει και με τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό, τον Γιώργο, ότι επιτέλους δεν πρέπει να βρισκόμαστε στην ολιγομελή διαδικασία των επιστημόνων, των επιστημονικών υπηρεσιών ενός Δήμου που δεν σου αφήνει να προσλάβεις λόγω των τροϊκανών ή δεν ξέρω πώς τους λένε. Εδώ πρέπει να βάλουμε όπως το γιατρό, κύριε Γιανακάκο, που η υπογραφή του είναι η πιστοποίηση είτε σε ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιο. Δηλαδή, η πιστοποίηση του γιατρού δεν σημαίνει αν εργάζεται στο δημόσιο τομέα ή στο ιδιωτικό, είναι η επιστημονική του οντότητα. Αυτό θα πρέπει να πάει και στις τεχνικοεπιστημονικές, στους τεχνοεπιστημονικούς κλάδους. Και είναι σε μία συζήτηση αυτό να γίνει ώστε να μπορεί κάποιος για κάποια έργα με το πιστοποίηση όμως της υπογραφής και της φραγίδας του και την ευθύνη που φέρει, ώστε να μπορείς να κάνεις την σύμβαση με αυτούς τους πιστοποιημένους βάσει του ΤΕΕ μηχανικούς, οι οποίοι να μπορούν να έχουν τη σφραγίδα όπως ο δημόσιος υπηρεσιακός ή δημοτικός υπάλληλος. Αυτό είναι το μελούμενο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, η συμφερότερη περίπτωση που δεν ισχύει ακόμα στη χώρα μας και η δυνατότητα πέραν των υπηρεσιών σου να έχεις την πιστοποίηση από κάποιον από την επιστημονική του οντότητα, είτε είναι δημοτικός υπάλληλος είτε δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, τι προσπαθούμε. Καταρχήν προσπαθούμε να ολοκληρωθεί το έργο. Εδώ είχαμε και μία παθογένεια, την είχαμε περιγράψει. Είναι μέσα από το πρόγραμμα των τελευταίων χρημάτων 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
στη χώρα μας βάσει της κυρίας Κρέτσου, η οποία είναι εντεταλμένη επίτροπος για το ΕΣΠΑ στην Ευρώπη, η Ρουμάνα, η οποία μας έδωσε για την ολοκλήρωση αυτών των έργων και το 5% της εθνικής συμμετοχής. Το θυμόσαστε τότε, στα τέλη του 2015. Για να μπορέσουν αυτά που δεν είχε δώσει τότε το κράτος, και θυμίζω ο Υπουργός κύριος Λαφαζάνης, όπου τότε είχαν γίνει η διακοπή σε 100 και έργα σε όλη την Ελλάδα, λόγω του ότι δεν είχαν δοθεί οι ευρωπαϊκοί πόροι. Αυτό δημιούργησε ήδη σε πολλά έργα αρκετή παθογένεια και πιθανολογώ και αυτή η καθυστέρηση να δημιούργησε και στον εν λόγω εργολάβο, χωρίς να έχω οικονομικά στοιχεία ή να μπορώ να πω, πιθανολογώ ότι και αυτό σε αυτό συνέβη. Εδώ λοιπόν έχουμε σε μια ολοκλήρωση, στην οποία βεβαίως την ευθύνη υπηρεσίες για την παραλαβή και έχουμε πιστεί στην προσοχή τους, στην παράταση που ζητάει για να είναι ενταγμένο το έργο αυτό βάσει των χρημάτων τα οποία πρέπει να δοθούν και δίνονται από τη διαχειριστική αρχή, από το ΚΑΠΕ, και συγχρόνως το να παραλάβουμε ένα σωστό έργο. Εκεί βρισκόμαστε. Αν μου πείτε τι θα θέλω, αντιλαμβάνεστε τι θα θέλω και πιστεύω ότι το θέλουμε όλοι σε αυτήν την αίθουσα. Εάν θα σας πω το τι θα γίνει, θα πιέσουμε όλοι να γίνει σε αυτό που θέλουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Και υπό αυτή την έννοια, επειδή ενδεχομένως το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και με λόγω κ. Ζιακολιού και άλλων εδώ συνδετημόνων και άλλων οι οποίοι έχουν κάνει ανακοινώσεις, είπα ότι πρόθεση της διοίκησης και πιστεύω και του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι όταν είμαστε σε μια γειτονιά και κάνουμε μια παρέμβαση. Βεβαίως η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να είναι βάση της μελέτης, όποιας μελέτης. Και τι είπαμε, για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι μας, εάν χρειαστεί και πάνω από τη μελέτη, δηλαδή ως αυτούσια έργα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη ποιότητα ακόμα και από την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος των μελετών, να το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε ούτε πολιτική, ούτε να πούμε καλές γειτόνισσες, κοιτάξτε τι ωραία παράσημα έχουμε. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι όταν παρεμβαίνει σε μια συνοικία πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Και πιστεύω όποιος και να ήταν σε αυτή τη θέση αυτό θα έκανε. Ή σε όποιο ρόλο και αν διαδραμάτιζε. Άρα, αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος σχετικός, είναι μια διαδικασία μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Πιέστε εσείς, τα πιέσουμε εμείς, δεν ξέρω κανέναν, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, είναι ακριβώς αυτό που γνωρίζω, αυτό που προσπαθούμε, βάσει της σημερινής πραγματικότητος, που δεν είναι μια αυτοδιοικητική πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα της ενδοχώρας. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία αρνητική ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Κουκουζάς. Γεια σου Κώστα. Παρούσα δηλώνει η κυρία Διακολιού, παρών. Παρών. Παρών η κυρία Καρανάσιου, παρών ο κύριος Φωτόπουλος, παρούσα η κυρία Καρλατήρα και όχι ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία, λύεται συνεδρίαση.